θα κάνει η τελική φορολογία και θα αποδώσει συγκρούσει και συγκρούσει υπό τη διεύθυνση του καθηγητού του Κοτσάλτου, κυρίου Μιχαήλ Μακρύ. Χειροκροτήστε. Παλέμαχος αγωνιστής και γνωστός ανά το Παναγενείο, θεολόγος καθηγητής, θα ανοίξει τα θέματα της αποψινής εκδηλώσεως. Με μεγάλη χαρά και με αίσθημα ευθύνης και αγωνιστικότητος οφείλαξης ορθοδοξίας λαός του Θεού δίνει και πάλι σήμερα το παρόν δια το φλέγον ζήτημα των ηλεκτρικών ταυτοτήτων, καρτών και παντοειδών μεθοδεύσεων, διόν επιχειρείται εις πράξεις των ορθοδόξων χριστιανών υπό των δυνάμεων του σκότους των διεθνών μασονικών στοών
και εβραϊκών οργανώσεων δια του Αντιχρίστου αριθμού 666. Την απάντηση όμων όμως εις αυτούς δίδει σήμερον ως συγκεντρωθείς λαός του Θεού, ο φύλαξ της Ορθοδοξίας κατά την εγκύκλειον των τεσσάρων Αγίων Πατριαρχών ενέργη 1848. Δίδεται από αυτούς που αγωνιούν για την πίστη των, για την Ορθοδοξία, έτοιμοι δια πάσα θυσία, έτοιμοι να αγγίσουν και από το αίμα των δια την νίκη της Αγίας Πίστεώς μας. Πληροφορηθείτε όμως εχθροί από μας ότι υπάρχουν οι φύλακες, υπάρχει η φρουρά, η ανίστατος και ακίνητος, η οποία δεν λυπεί το Άγιον Πνεύμα, αλλά το προκαλεί, επικαλείται την χάρη του, των μυστικών ψήφιρων, τον του, ο οποίος γίνεται πυρ, φωτιά, θα καίει τα σπράχνα μας, και, αλλά και δροσίζει και μας οδηγεί εις ομολογία και αγώνας μέχρι εσχάτω. Σήκω προφήτη Ιερεμία και Παύλη Απόστολε να μας εξηγήσετε την οδηγούσαν εις τον αγώνα αυτή τη λόγα της πίστεως. Εγώ αδυνατώ να το πράξω, διότι ούτε γράφεται ούτε λέγεται, αλλά οδηγεί ημάς εις νομάς χαρισμάτων, εις ποθητών μαρτύριων, εις την αιωνία νίκη, την νικήσασα των κόσμων και τους εχθρούς της πίστεως κατά του παρελθόν, όπως τους υδρολάτρες που μου μιστάσχε Θεός, και θα νικήσει. Και θα νικήσει τον τους... Έξω. Και θα νικήσει τους πλέον. Και θα νικήσει. Και θα νικήσει τους πλέον επικίνδυνους εχθρούς σήμερον, των αντίχριστων μασονίαν διευθύ σιωνισμών και ολόκληρων των εσβών των υποκριτών ψευτοχριστιανών της Δύσεως με επικεφαλή στον Πάπα και τα όργανα αυτών τα οποία επιχειρούν το σφράγισμα πονήρως για το 666. Εμπρός εις στρατιάν ημών των μαχητών του Σταυρού προχωρεύεται υπέρ Αγία Θεοτόκος υπέρπαχος στρατηγός και οι μάρτυρες της πίστεως του καλώς αθίστανται και στεφανόντας. Μέσα εις το είναι μας, εις τα βάθη της ψυχής μας, ακούμε, ζούμε τη στιγμή ασχαρμοσύνους καμπάνας και σάρτυγκας να υπούν την αιωνία νίκη μας, την νίκη του Σταυρού. Η κόσμος μας είναι ο κόσμος του Πατέρα μας Θεού, δικός μας ο Σταυρός, δικός μας και το ανέσπερο φως, το Άγιο φως της Αναστάσεως. Τολμήσατε λοιπόν προσφράγηση, ολιγόπιστη με τα άρματα και τους ύπους, θα συντριφτείτε ως Φαραώ ερμηθώ. Ψηλά λοιπόν τα λάβαρα της Ορθοδοξίας. Της Αγίας ημών πίστεως και ευθεβίας. Τα τείχη είναι χτισμένα με το αίμα του Θεού που επότισε το βράχο του Γολγοθά και των μαρτύρων της πίστεως. Επί των επάρξεων κυματίζει η σημαία του Σταυρού, ο δικέφαλος η ελληνική σημαία. Μάθετε πολέμη της Ορθοδοξίας ότι πλησιάζει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Καθήν θα σαρωθούν
τα σαπρά θα εκδιωθούν οι λύκοι, οι προδότες της πίστεως, οι ολιγόπιστοι, οι εκμεταλλευτές, οι σαρκολάτρε, τα όργανα του σκότου με τον στενάζοντα άρχοντα αυτού βράδυ. Και η Ορθοδοξία θα καλύψει τον κόσμο ολόκληρο. Θα ανέλθει ο Θεός εναλλακτό, Κύριος εν φωνή σάρπικος, για να συντρίψει τους εχθρούς της Εκκλησίας, την οποία έκτισε με το ίδιο του το αίμα. Ψηλά λοιπόν τα λάβαρα της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξικός δέντρον αυτής ποτίζεται μόνο με αίμα και θυσία. Η Ορθοδοξία τη στιγμή αυτή είναι πολύ δυνατή, σύμμαχο των πρωτοδύναμων Θεών. Οι εχθροί θα συντριβούν και θα λάμψει το ανέσπερο φως της Αναστάσεως. Ψηλά λοιπόν τα λάβαρα, έτοιμη για πάσα θυσία, το σύνθημά μας, Ορθοδοξία ή θάνατος. Δεν θα σε απαντηθούμε, φίλοι Ορθοδοξία. Δεν θα προδώσουμε το πορπαράδο των ψεύδων. Μαζί σου ζούμε, μαζί σου κινούμεθα. Και όταν προκαλέσει η χρειά, χιλιά της υπερσούνται στο ψώμα. Η χαρά μας είναι μεγάλη, διότι το μήνυμα έχει πέσει και έχει πλαστήσει η αγωνία των Ορθοδόξων Χριστιανών και Ελλήνων, όλων των Ελλήνων, είναι τα βλέμματα στραμμένα στην Εκκλησία της Ελλάδος, στο μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ. Με αγωνία περιμένουμε τις θέσεις που θα λάβει η Εκκλησία. Και γενικά τούτη την ώρα το μόνο που χρειάζεται η Ελλάδα είναι ενότητα και μόνο ενότητα, τίποτε άλλο. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, είναι τιμή και μεγάλη χαρά για μας που τούτη την εκδήλωση, είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, τούτη την εκδήλωση θα ανοίξει ο γνωστός συγγραφέας και Διευθυντής Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, κύριος Ιωάννης Χατζηδότης. Είναι αλήθεια ότι γίνεται πολύς λόγος τον τελευταίο καιρό για την Ορθοδοξία και ακούμε ευκαίρως ακαίρως να λέγονται πολλά για Ορθόδοξο τόξο που πρέπει να αντιπαραταχθεί στο τουρκικό και άλλα διάφορα. Και από την άλλη πλευρά, να έρχονται στη Βουλή τροπολογίες επωνύδιστες που επιχειρούν να καθιερώσουν ως προαιρετική την αναγραφή του θρησκεύματος σε μια χώρα όπου το 98% είμαστε Ορθόδοξοι. Βεβαίως αποτελεί φύγμα υγείας πνευματικής το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο αντέδρασε και αναγκάστηκε ο Υπουργός των Εσωτερικών να πάρει πίσω την τροπολογία. Αλλά δεν έπρεπε να πάει στη Βουλή τέτοια τροπολογία. Περιορίστηκε ο κύριος Υπουργός να πει ότι ευχαρίστως μετά της οικογενείας του θα δηλώσει ότι είναι Ορθόδοξος. Και ακούμε ότι επιχειρείται και πάλι να γίνει εισαγωγή της τροπολογίας στη Βουλή. Υπάρχουν φόβοι να συμβεί αυτό τώρα, το καλοκαίρι, όπου όπως ξέρετε είναι εύκολη η αντικατάσταση των βουλευτών του Αρμού. Πρέπει ακόμη να υπό ότι το θέμα αυτό δεν είναι το μοναδικό
και θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Είναι το ένα σκέλος. Το άλλο δυστυχώς έχει νομοθετηθεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου οι κάτοικοι της πρόκειται να εφοδιαστούν με ταυτότητες, με ηλεκτρονικές ρουίνες που δεν δέχτηκε καμιά... Δηλαδή, θα δεχτούμε να μην πουν ρουρίδες και να μας βγάλουν το θρήσκιο από πότε. Το θρήσκιο αποτελεί προσδιορισμό της εθνικής μας ταυτότητας και θα παραμείνει εκεί να λέμε ότι είμαστε στο πόδι. Για το ζήτημα αυτό, το οποίο έχει δύο σκέλετος. Το ένα είναι δυστυχώς μεταφερτημένο. Και όλοι αυτοί οι κύριοι οι οποίοι κόπτονται για να γίνει προαιρετικό ή μάλλον να εξαφανιστεί το θρήσκευμα τελείως, τι ισχυρίζονται? Ότι το θρήσκευμα είναι η ιδεολογία. Και εξομοιώνουν το θρήσκευμα με τις πολιτικές πεποιθήσεις. Αλλά το θρήσκευμα αποτελεί πίστη και ζωή. Μόνο άνθρωποι που δεν ανήκουν στην Εκκλησία μπορεί να λένε τέτοια πράγματα. Ότι είναι ιδεολογία. Διότι δεν έχουν ευχαριστιακή ζωή, είναι φυσικό να το θεωρούν ότι δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Αλλά ο Ορθόδοξος Έλληνας το λέει και το καμαρώνει και θέλει να γράφεται και ποτέ δεν έκανε σε κανέναν σύντημα. Πείτε μου, τόσα χρόνια που ισχύει αυτός ο κύκλος των ταυτοτήτων, συνέβη ποτέ τίποτε στην Ελλάδα? Διώχθηκε κανένας? Το αντίστροφο. Κατά την περίοδο της κατοχής, όταν διώκονταν οι Εβραίοι από ανθρωπιστικούς λόγους, η Εκκλησία του συμπαραστάθηκε και γλίτουσαν από το θάνατο και από την εκτέλεση. Δεν έχουν λοιπόν κανένα δικαίωμα να λένε ότι γίνονται διακρίσεις. Γνωρίζετε πώς ξεκίνησε η όλη ιστορία της επαναφοράς του θέματος στη Βουλή. Προς τιμή του Υπουργού του προηγουμένου, του κυρίου Κλήτη, ψηφίστηκε το υποχρεωτικό της αναγραφής του θρησκεύματος. Και μετά από μία επιστολή η οποία διέρευσε της Υφυπουργού των Εξωτερικών της κυρίας Τσουδερού, στην οποία έγραφε ότι το εβραϊκό λόμπι της Αμερικής ασκεί πίεση και ότι πρέπει να τα έχουμε καλά μαζί του. Μάλιστα σε μια εφημερίδα διάβασα ότι έγινε και κουμπαριά με το δικό μας λόμπι, λέει, και ήρθαν εδώ, κάνανε το λόμπι. Άστε, εννοώ το λόμπι της Αμερικής. Λοιπόν, έγραφε λοιπόν ότι επειδή πρέπει να έχουμε την εύνοιά τους για τα εθνικά μας θέματα, να καθιερωθεί ως προαιρετική η αναγραφή του θρησκευματικού. Εν συνεχεία, προσέφηναν στο κοινοβούλιο το ευρωπαϊκό αιρετικοί, οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, και δυστυχώς συνηγόρησαν και ευρωβουλευτές Έλληνες και έγινε αυτή η σύσταση και επιτίμηση αργότερα προς τη Βουλή, γιατί φρενάρισε την τροπολογία. Αλλά ποια άλλη χώρα της Ευρώπης έχει τα δεδομένα της Ορθόδοξης Ελλάδας και πού αλλού υφίσταται παρόμοιο θέμα? Πουθενά. Υπούστη δε το εξής φοβερό, ότι το κοινοτικό δίκαιο είναι ισχυρότερο του ελληνικού. Μα είναι δυνατόν να βγαίνουν και να μας τα λένε αυτά με σοβαρότητα αρμόδιοι παράγοντες? Είμεθα ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος και κανείς δεν μπορεί να μας επιβάλλει να απαρνηθούμε να
σημασία τι γράφεται στα χαρτιά. Με τα χαρτιά γινόμαστε Ορθόδοξοι. Σημασία έχει να είμαστε Ορθόδοξοι. Και πράγματι υπάρχουν πολλοί που η ταυτότητά τους μπορεί να γράφει Χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά να μην εκκλησιάζονται, να μην έχουν σχέση με την Εκκλησία, να είναι χλιαροί κατά την πίστη. Αλλά εμείς οι υπόλοιποι, οι αμαρτωλοί βεβαίως, αλλά που είμαι στα πιστά τέκνα της Εκκλησίας, ποιος μπορεί και έχει δικαίωμα να μας επιβάλλει να μην γράφουμε και στο χαρτί αυτό το οποίο είμαστε, γιατί το χαρτί δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο τύπος της ουσίας. Ουσία και τύπος είναι ένα και το αυτό. Είναι δυνατόν δηλαδή να είμαι θα Ορθόδοξοι και να μην γράφετε, ή να γράφετε και να μην είμαι θα. Πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιστοιχία. Και σε αυτόν τον τόπο, όποιος αναδυφίσει στην ιστορία, θα δει ότι τα πάντα, ακόμα και το Σύνταγμα της Ελλάδος, έχουν συνταχθεί εν ονόματι της Αγίας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Είμαστε ελεύθεροι, είναι γιατί ο Καραϊσκάκης έταζε στον Άι Σεραφή. Είναι γιατί ο Μιαούλης εξορμούσε με τον Τίμιο Σταυρό στο κατάρτι του πλοίου του. Είναι γιατί ο Μακρυγιάννης έκανε μετάνοιες στον Τίμιο Πρόδρομο. Είναι γιατί ο Κολοκοτρώνης είχε πει ότι ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Σε αυτόν τον τόπο, τον αιματοβαμμένο, τον ποτισμένο με τα αίματα των μαρτύρων, των νεομαρτύρων και των αγωνιστών της εθνικής ελευθερίας και αντιστάσεως, να μας λένε αυτού του είδους τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Και δεν μπορώ επίσης να αντιληφθώ την ώρα κατά την οποία κόπτονται για την αφαίρεση του θρησκεύματος, ότι όλοι σιωπούν για την ηλεκτρονική μουρίνα, η οποία δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο το θρήσκευμα να γραφτεί, αλλά να γραφτεί εκεί μέσα ό,τι θέλετε. Και αυτοί, όπως ξέρετε, μόνο τα ειδικά μηχανήματα της πολιτείας θα μπορούν να την ανακοινώσουν. Και θα μπορεί να γραφτούν εκεί και πολιτικά φρονήματα. Εγώ δεν λέω ότι θα τα κάνει η σημερινή κυβέρνηση, αλλά εφόσον δεν είναι διασφαλισμένα, μπορεί να συμβούν οποτεδήποτε, και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και γι' αυτό δεν πρέπει να γίνουν. Γι' αυτό πρέπει τα σκότια να παραμείνουν απλές. Άκουσα ότι η ΕΟ δίνει επιχορηγήσεις, ναι, για να γίνουν αυτού του είδους οι ταυτότητες. Δεν ξέρω αν αυτό είναι. Εκείνο που ξέρω όμως είναι ότι εάν έχουν επίγνωση του τι είμαστε, βεβαίως πολλοί θα σπέψουν και πάλι να με κατηγορήσουν για εθνικιστή. Τα έγραψε και ο κύριος Ριχάρδος Σομερίτης στο ταχυδρόμο. Άμα αγαπάς το έθνος σου και την πατρίδα σου και την πίστη σου, είσαι εθνικιστής. Εκεί καταλήξαμε. Γιατί πιστεύουμε ότι ο λαός μας έχει φιλότιμο, ο λαός μας έχει επίγνωση της ιστορίας του, είναι ορθόδοξος και έχει εθνική συνείδηση, δεν θα ανεχθούμε. Μήτε να μας κάνουν άχρωμους, να μας κάνουν άδουλα όντα της καταναλωτικής κοινωνίας, της δύσεως, της αγοράς αυτής, όπου έρχονται μαζί με τα προϊόντα και οι αιρέσεις και οι παραθρησκείες και όλες αυτές οι ανοησίες. Δεν θα δεχτούμε λοιπόν, διότι είναι αντίσταση το να λέμε ότι είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι. Και δεν θα δεχτούμε και τη λουρίδα, γιατί η λουρίδα είναι ανελεύθερη. Η λουρίδα είναι επικίνδυνη, η λουρίδα μπορεί να σφραγιστεί με ό,τι θέλει.
πολιτισμό των Ελλήνων. Γιατί αφού στη χώρα μας υπάρχουν ένα σωρό Ασιάτες, υπάρχουν Αλβανοί, υπάρχουν διάφοροι άλλοι, θα έρθει πάλι μια ωραία πρωία και θα μας πούν. Δεν χρειάζεται να γράφουμε τις θεωρίες. Ευρωπαίοι είστε. Ευρωπαίοι είμαστε. Ελεύθερα είναι τα σύνορα. Να φύγει και το Έλληνας λοιπόν. Τι το θέλουμε και αυτό. Το Ορθόδοξος είναι της ίδιας βαρύτητας με το Έλληνα. Και μπορώ να πω ότι είναι ακόμα πιο βαρύτητα. Υπάρχουν ομογενείς που χάσανε την ελληνική λαλιά. Ξέρετε από πού αναγνωρίζονται ότι είναι Έλληνες? Από το ότι είναι Ορθόδοξοι. Η Ορθοδοξία αποτελεί στην Αμερική χαρακτηριστικό των Ελλήνων που δεν ομιλούν την ελληνική. Είναι λοιπόν κάτι που έχει ταυτιστεί πέρα ως πέρα με την εθνότητα. Εθνότητα και πίστη είναι ένα και το αυτό. Δεν θα τα χωρίσει κανένας. Και η τυχόν του χριστιάνματος της αναγραφής του ως προαιρετικού θα δρομολογήσει την αποσύνδεση ακριβώς της Ορθοδοξίας από τον Ελλήνα. Πρέπει να πω ότι η Ιερά Σύνοδος Εκκλησία της Ελλάδος έχει εκδώσει μέχρι στιγμής 3 εγκυκλίους με τις οποίες εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση όχι μόνο στο θέμα της προαιρετικής αναγραφής του θέματος αλλά και της ηλεκτρονική της καθιέρωσης ηλεκτρονικής του Μουρή. Ας πούμε ότι δεν ακούνε όπως δεν ακούσαμε και την άλλη φορά και πήγανε την τροπολογία στη Βουλή και την περάσα, θα την περάσουν μια ωραία βραδιά και δεν θα πάρει κανείς είδηση. Λέω υποθετικώς, πείτε ότι συμβαίνει κάτι τι κάνουμε εμείς ως ελεύθεροι πολίτες σε αυτή την περίπτωση πέραν των άλλων αντιδράσεων θα αρνηθούμε να τα πάρουμε αυτά τα χαρτιά. Όμως, πρώτοι το διακήρυξαν και το είπαν οι Αγιορείτες Πατέρες. Η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους, σε μία ευθαρσή ανακοίνωσή της, τελειώνοντας λέγει ότι εμείς οι ούτου είδους ταυτότητες δεν θα τις παραλάβουμε. Αλλά ζει Κύριος ο Θεός. Και ο Θεός είναι μαζί μας. Διότι δεν ζητάμε τίποτε το οποίο να είναι ανήθικο ή να είναι ξέρω εγώ, να απεργάσετε το κακό. Ζητάμε την πίστη μας να λέμε τίποτε παραπάνω. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία έχει αυληθεί η πνευματική επίγνωση. Βλέπετε τα μέσα ενημέρωσης, τηλεοράσεις, που δίνουν το βάρος. Το πολύ πολύ μισή ώρα να μας δείξουν θεία λειτουργία. Τα υπόλοιπα αναλύσκονται σε ταινίες βίας, σε τζόγους και σε πορνοθεάματα. Αυτά δεν συμβαίνουν μόνο εκεί. Συμβαίνουν στα έντυπα, συμβαίνουν στη ζωή μας γενικότερα. Σε μια τέτοια περίοδο δεν είναι παράξενο ότι συμβαίνει το σημερινό ενδεχόμενο. Ήτανε φυσικό να γίνει. Δυστυχώς ζούμε σε μέρες πάρα πολύ άσχημες. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας να είναι ικανοποιημένος από όσα γίνονται στον τόπο μας. Αλλά αν τυχόν
επιτευχθεί και αυτό, δηλαδή η ταυτότητα που είναι σπουδαία πράγματα, όσο και αν θέλουν να το υποτιμήσουν, η ταυτότητά μας να μην είναι πια ταυτότητα, αλλά να είναι ένα εργαλείο στα χέρια ανθρώπων που δεν ξέρω τι μπορεί να μας κάνουν και από την άλλη μεριά να μην λέει το τι είμαστε, τότε τα πράγματα θα είναι ακόμη χειρότερα. Θέλουμε τις ταυτότητές μας απλές, σε κανονικό χαρτί που θα πλαστικοποιείται και να αναγράφουν αυτό που είμαστε. Ο 98% των Ελλήνων, Έλληνες Ορθόδοξοι. Αποτελέσει και φράγμα στις αιρέσεις και τις παραθρησκείες. Ξέρετε ότι οι χιλιαστές θα αποτελέσει και φράγμα στις αιρέσεις και τις παραθρησκείες. Ξέρετε ότι οι χιλιαστές ισχυρίζονται ότι είναι χριστιανική εκκλησία των μαρτύρων του Ιωβά, ενώ ο κύριος Σωτηρόπουλος είναι εδώ, ενώ δεν δέχονται το θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου, για να μην πω ένα σωρό άλλα πράγματα. Λοιπόν, όταν βγαίνουν αυτοί εδώ και ψευδολογούν μέσα στο ίδιο μας το σπίτι και λένε ότι είναι χριστιανοί, την ώρα που τον Κύριο τον θεωρούν έναν μάρτυρα του Ιεχωβά και τίποτε παραπάνω, τότε λοιπόν είναι διασφάλιση το να μας λέει ταυτότητα το τι είμαστε. Άρα και για τις αιρέσεις είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί ο σημερινός τύπος για την αντιμετώπιση. Επίσης, είναι το θέμα της διδασκαλίας των θρησκευτικών στα σχολεία. Είδατε πόσο αντέδρασαν οι Λατίνοι, οι παπικοί. Αντέδρασαν γιατί υπάρχει λόγος. Θέλουν να διδάσκουν και θρησκευτικά στα Ορθόδοξα Ελληνόπουλα. Αυτό δεν θα το επιτρέψουν. Τα Ορθόδοξα Ελληνόπουλα πρέπει να τα διδάσκουν Ορθόδοξοι καθηγητές και δάσκαλοι. Καθολικοί μπορεί να πηγαίνουν στη Σύρα και που αλλού. Εκεί που έχουν μερικά κατάλοιπα της Βραγκοκρατίας. Δυστυχώς, λυπούμε. Τρίτο, θέμα γραφειοκρατίας. Γίνεται λόγος που πρέπει να παταχθεί η γραφειοκρατία, να διευκολυνόμαστε. Γιατί να μην διευκολύνονται το 98% του ελληνικού λαού στις σχέσεις του με τις υπηρεσίες, με την εκκλησία, αλλά πρέπει να προσκομίζουμε άλλα πιστοποιητικά για να δείξουμε ότι είμαστε βαφτισμένοι, ότι είμαστε χριστιανοί κτλ. Η ταυτότητα πρέπει κάποτε να μας εξυπηρετεί. Και αυτό είπα. Προτείνω λοιπόν στο ψήφισμα το οποίο θα εκδοθεί τουλάχιστον τρία σημεία να επισημάνουν ότι ο ελληνικός λαός είναι αποφασισμένος να μην επιτρέψει να γίνουν αφαιρέσεις εις τον προσδιορισμό της εθνικής του ταυτότητος της ελληνοορθόδοξης. Αποφασισμένος να μην παραλάβει ταυτότητες με ηλεκτρονικές μουρίδες. Και τρίτον, ζητάει από τους εκπροσώπους του έθνους να μην ορθοδοξολογούν μόνο, αλλά να ορθοπλατούν τα κούρια. Το φτάσαμε από ορθοδοξολογία. Αρκετά. Ορθοδοξία πάει να πει ορθοπραξία. Διαφορετικά είναι γράμμα κενό. Τι είναι ορθοδοξία? Ιδεολογία είναι. Είναι πίστη και ζωή, το επαναλαμβάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώνοντας,
Ευχαριστώ όλους σε εγρήγορση να έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας 14 και εφόσον διαπιστώσουμε ότι επιχειρούνται και πάλι τιού του είδους μεθοδεύσεις, να αντιδράσουμε όπως άλλωστε αναφέρει και η εγκύκλειος της Συνόδου, ότι επαφίεται εις τον ορθόδοξο ελληνικό λαό να υπερασπιστεί την ταυτότητά του. Σας ευχαριστώ. Στην εκδήλωση τιμά ο πρώτος επιλαχών βουλευτής Δευτέρας Περιφερειάς Αθηνών και η υποδειχτής του ΙΓΑ, κύριος Γεράσης Μαριακουμάτος. Έχει την ευκαιρία που παρακαλούμε να κάνει δύο ευχαρισίες δηλώσεις. Η μία είναι για το ηλεκτρονικό φακέλωμα που σας διαβεβαιώ προσωπικά ότι είναι εναντίον και θα είναι ο πρώτος βουλευτής αύριο στην Βουλή. Εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, αγαπητοί αδελφοί, ήρθα εδώ σήμερα με δύο ιδιότητες. Πρώτα του Έλληνα πολίτη και δεύτερο του βαθιά θρησκευόμενου Ορθόδοξου. Πρέπει να ξέρουμε εμείς οι πολιτικοί ότι πάνω από τα κόμματα, πάνω από τις παρατάξεις, πάνω ακόμα και από την πατρίδα, υπάρχει Ορθοδοξία. Σήμερα αυτή η συγκέντρωση των Ορθοδόξων πιστών.
Γίνεται πρώτα, θα κάνω ένα μικρό εισαγωγικό για τον Κύριό μας και Θεό μας, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον μοναδικό, ανά τους αιώνες. Δεν θα υπάρξει, ούτε υπήρξε, ούτε θα υπάρξει θεάνθρωπος ο οποίος καταδέχτηκε και έδωσε το αίμα του, θυσιάστηκε ως λύτρον για την αμαρτία του κόσμου. Θα κάνουμε λοιπόν ένα μικρό αφιέρωμα στον Κύριό μας και κατόπιν θα εισέλθουμε, θα επισέλθουμε στα στοιχεία που έχω μπροστά μου. Στην ιστορία της ανθρωπότητος επέρασαν πολλά ονόματα διασήμων και μεγάλων ανδρών. Όλα εισμορήθηκαν και πέρασαν στο περιθώριο. Μόνον ένα όνομα εξακολουθεί να λάμπει στο στερέωμα της ιστορίας και αυτό είναι το όνομα Ιησούς. Είναι ο μοναδικός, είναι ο ένας. Είδα τα χρόνια της ζωής του και λιγότερα τα χρόνια της δράσεώς του. Δεν εφήτησε σε φιλοσοφικές σχολές, δεν χρησιμοποίησε στρατούς και όπλα, δεν συνταυτίστηκε με τους ισχυρούς της γης, δεν χρησιμοποίησε ανθρώπινη δύναμη και σοφία. Οι συνεργάτες του απλοί ψαράδες της Γαλιλαίας, αλλά αυτός μπήκε στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων. Γι' αυτόν γράφτηκαν τα ωραιότερα ποίηματα και τροπάρια. Οι περισσότεροι τόμοι βιβλίων στις βιβλιοθήκες είναι στο όνομά του. Στο όνομά του επίσης χτίστηκαν μεγαλοπρεπείς ναοί και θυσιάστηκαν εκατομμύρια άνθρωποι. Και μόνον αυτό, αυτός υπήρξε σημείον αντιλεγόμενο. Οι άνθρωποι χωρίστηκαν σε δύο στρατόπεδα, σε αυτούς που τον λατρεύουν και πεθαίνουν στο όνομά του και σε αυτούς που τον μισούν θανάσιμα και θέλουν την εξόντωσή του. Ποιος θνητός της γης μετά των θανατών του έχει τόσους εχθρούς όσο και φίλους? Κανείς. Τέτοιο φαινόμενο μόνον ένας έχει να παρουσιάσει και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Βεβαίως υπήρξαν κι άλλοι μεγάλοι άνδρες στην εποχή τους, πάτησαν όνομα όπως ο Σοκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, μεγάλοι στρατηλάτε και αυτοκράτορες που στο πέρασμά τους έτρεμαν όλοι οι λαοί. Παντού έσπερναν τον φόβο και τον πανικό, κέρδισαν Δάφνες και Στεφάνια στα πεδία των μαχών με τα θάνατον, όμως έσβησαν, εισμονήθηκαν, έγιναν παρελθόν. Ένας μόνον εξακολουθεί να υπάρχει στο προσκήνιο, να διαμορφώνει τον κόσμο, να προπορεύεται στην ιστορία και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Ο Υιός του Θεού και Θεός. Γιατί άραγε, γιατί συμβαίνει, γιατί αυτή η εξαίρεση, γιατί αυτό το μίσος, γιατί αυτή η αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού και μάλιστα σε ένα πρόσωπο που δεν υπάρχει για πολλούς? Η απάντηση είναι απλή. Όλοι οι άλλοι που πέρασαν από την ιστορία ήταν απλοί και θνητοί άνθρωποι. Ο θάνατος τους έβαλε στο περιθώριο και δεν συνέβη όμως το ίδιο με τον Ιησού Χριστό, διότι αυτός είναι ο ενανθρωπίσας Θεός. Είναι αυτός δια τον οποίον ο Απόστολος Παύλος λέγει «Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον, ο αυτός και εις τους αιώνας». Που είπε για τον εαυτόν του «Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος». Ποιος θνητός τόλμησε να πει τέτοια λόγια για τον εαυτόν του? Κανείς. Μόνον ένας, ο μοναδικός, και αυτός είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Σε αυτόν τον μοναδικόν είναι ανάγκη να καταφύγει ο καθένας μας για να σωθεί. Είναι ο σωτήρας και λυτρωτής του κόσμου. Δεν υπάρχει σωτηρία δια ουδενός άλλου παρά μόνον δι' αυτού. Αυτόν έχει ανάγκη ο κόσμος, αυτόν έχει ανάγκη ο καθένας μας. Είναι ο μόνος που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, ο μόνος που μπορεί να αλλάξει τον καθένα μας. Εκείνος που έχει ανάγκη, ο σύγχρονος κόσμος, αυτό που έχει ανάγκη ο σύγχρονος κόσμος, δεν είναι μία εξωτερική αλλαγή, αλλά μία απαλλαγή από το μεγαλύτερο κακό, γι' αυτό είναι η αμαρτία. Το πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι οικονομικό, δεν είναι κοινωνικό, αλλά πνευματικό. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη σωτηρίας,
και αυτή την σωτηρία μόνον εκείνος την προσφέρει. Εκείνος που έγινε άνθρωπος για να σώσει, Σε αυτόν πρέπει να καταφύγουμε με μια ειλικρινή μετάνοια και επιστροφή. Να γίνουμε ξανά πρωτοχριστιανοί, κρυπτοχριστιανοί εντός ολίγου. Και αρχίζουμε τώρα, παρακαλώ, με αυτά που έχουν καταγράψει και τα σημερινά δρόμενα, αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη χώρα μας ξεπερνούν τις έννοιες της φρόνησης, του δράσους, της εθνικής και ηθικής ευθύνης και συγκροτούν το θέατρο του παράλογου με σεναριογράφο του έργου την ΕΟ, η οποία ως κεντρική ιδέα καθιέρωσε το ξεπούλημα ολόκληρης της περιουσίας του ελληνικού κράτους με ηθικούς αυτουργούς τους κυβερνώντας. Είναι η δήμη των εθνών και της νέας τάξης του εργάτου. Οι εταίροι μας στην ΕΟ που σαν βρικόλακες έχουν πέσει να ξεσκίσουν και να διαμελήσουν το σώμα της Ελλάδος. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που η πατρίδα μας, προδομένη από την πολιτική της ηγεσία, βρίσκεται απροστάτευτη πάνω στο ικρίωμα μιας εθνοκτόνου καρατώτησης. Με τους θητείους να αποκόψουν από το κορμί της την Μακεδονία μας, τη Δυτική Θράκη και το Ισόη ολόκληρο το Ιδέα. Και αυτό γιατί όλες οι αποκαλυφθήσεις και πορείες έτσι παρουσιάζουν τον νέο χάρτη της Βαλκανικής Χερσονήσου. Έτσι τον θέλουν τα μεγάλα αφεντικά, οι Αμερικανοεβραίοι φίλοι και σύμμαχοι, οι λιγόφιλοι προστάτες μας. Επιτακτική ανάγκη η ενεργοποίηση όλων των φορέων και η ενότητα του έθνους είναι επιτακτική ανάγκη τούτη την ώρα πολιτική ηγεσία και κλήρος να ξεχάσουν τις όποιες διαφορές έχουν. Θέμα εθνικής ασφάλειας, κυρίες και κύριοι, η ιδιωτικοποίηση όλων των κρατικών μηχανισμών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΠΙΡΚΑΛ, ΕΒΟ, όλων των μεγάλων βιομηχανιών που περνάνε με ταχύτατους ρυθμούς σε αμερικανοεβραϊκά χέρια, γερμανοεβραϊκά, μπορεί και Τούρκοι να έχουν αγοράσει ακόμα τούτη την ώρα τις επιχειρήσεις, τις δικές μας, τις εθνικές. Όλα αυτά αναφέρονται, αγαπητοί αδελφοί, με την ελπίδα μιας καθολικής αντίδρασης και μιας αφύπνισης του λαού μας, ο οποίος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, γιατί και εμείς έχουμε ευθύνη. Για την εθνική μας ασφάλεια και γενικότερα για το σημερινό κατάλημα της χώρας μας. Θέλω να απευθύνω πριν εισέλθω στην ανακοίνωση, στις ανακοινώσεις που μας έστειλαν, που είχαν την ευγενή καλοσύνη, αλλά και την ίδια αγωνία, με την ίδια αγωνία, αγωνιούν και εκείνοι, οι επίσκοποι της Αμερικής, κύριος Παΐσιος και κύριος Βικέντιος, παρακαλώ, ο κύριος Βικέντιος παρίσταται, ο επίσκοπος είναι μεταξύ μας, μας έστειλαν τα στοιχεία αυτά από την Αμερική και τα καταθέσαμε, παρακαλώ, τα καταθέσαμε στην Ιερά Σύνοδο, ώστε να μην πούν μεθαύριο, επειδή ο ελληνικός τύπος είναι θυμωμένος και κατευθυνόμενος δυστυχώς και τα μέσα ενημέρωσης. Γι' αυτό και εμείς καταθέτουμε κάθε νέο στοιχείο, κάθε επίμαχο στοιχείο το καταθέτουμε αμέσως στην Ιερά Σύνοδο, το στέλνουμε στο Άγιον Όρος και ενημερώνουμε έτσι τους πατέρες, το στέλνουμε στο Ιεροσόλυμα, τους εξεγερμανείς πατέρες. Στείλαμε όλα τα μηνύματά μας προς όλες τις κατευθύνσεις και στους απανταχού ορθοδόξους αδελφούς μας. Έχουμε τη συμπαράσταση, έχω την τιμή και την ευχαρίστηση να σας αναγγείλω ότι συμπαρίσταται σε τούτη την εκδήλωση ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος Διόδωρος και η είναι παρήγορον τούτη την ώρα για όλους εμάς τους χριστιανούς, τους ορθοδόξους πιστούς που αγωνιούμε, δια το πού θα μας πάρε τελικώς
που θα μας πάνε τα πράγματα που οδηγούν οι κυβερνώντες τον ελληνικό λαό, αλλά πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτή οποιαδήποτε συμφωνία και αν έχουν συνάψει με τους εχθρούς του ελληνισμού και του χριστιανισμού θα τους την κρεμίσει ο Κύριος, διότι πάνω δεν είναι με ξεγέλασε, δεν έχουν να κάνουν με άνθρωπο, έχουν να κάνουν με Θεό που προσπαθούν να τον μηδενίσουν και να τον υποβαθμίσουν με τις αιρέσεις και με τις πανθρησκείες που έχουν σκύψει στη χώρα μας. Θέλουν να καταντήσουν τη χώρα μας Αμερική, να την κάνουν πόρνη Βαβυλώνα και να δηλώνουν από όλα τα μέσα ότι πρώτοι διδάξανται στην ομοφιλοφιλία, στον εκφυλισμό, στην σατανολατρία, στον τζόγο και γενικά σε όλα τα εκφυλιστικά και διεστραμμένα πάθη τους και ήθη τους ότι είναι οι Έλληνες. Οι Έλληνες είναι καθάριος λαός και στην κατάλληλη στιγμή θα κληθούν να αποδείξουν το πόσο τους και το ορθόδοξοι είναι. Θα το αποδείξουν διότι η καθαρότητα του Έλληνα φαίνεται σε ώρα κινδύνου. Και εκείνη την ώρα, στην ώρα του κινδύνου, θα ενωθούν όλες οι δυνάμεις, όσο κι αν κόπτονται αυτοί να διασπάσουν με αίρεση, με αιρέσεις, με κομματικοποίησεις και στην Βουλή και έξω από την Βουλή και με συνθήματα εναντίον του ελληνισμού, με την αμάκρωση της ιστορίας μας, με την βλαστογράφηση της ιστορίας της ελληνικής, με τον μηδενισμό της, με την γλώσσα της. Μας έχουν καταργήσει, κυρίες και κύριοι, την γλώσσα μας, την ελληνική, και εμείς καθόμεθα και κάνουμε ζάπινγκ στις τηλεοράσεις. Κάποια στιγμή όμως αυτό θα γκρεμιστεί, διότι σε ώρα κινδύνου οι Έλληνες ενώνονται. Και εμένα το όνειρό μου είναι να δω τους ιεράρχες μας, να δω τους μπροστά. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας ηγούνται, δεν ηγούμεθα εμείς οι λαϊκοί. Αυτοί έχουν τα πρωτεία, αυτοί έχουν τον λόγο, αυτοί θα κάνουν τον αγώνα και αυτοί τον κάνουν, ασχέτως εάν εμείς δίνουμε κάποιο μικρό ερέθισμα. Εκείνοι είναι που πρωτοστατούν και αγωνιούν. Παρόλη την γενική αποστασία που υπάρχει σήμερα, αυτό είναι ομολογουμένος, είναι η αλήθεια. Όμως βλέπουμε εδώ μπροστά μας και τη χαρά μεγάλη, πως έρχεται στην τοπική ο κλήρος, το ότι υπάρχουν και πατέρες, γιατί μην ξεχνούμε ότι και αυτοί είναι άνθρωποι. Δεν είναι άγιοι, όπως είμαστε και εμείς και εσείς, είναι άνθρωποι. Λοιπόν, και όλοι έχουν τις αδυναμίες μας, όλοι είμαστε άνθρωποι και γονατίζουμε κάποια στιγμή. Όμως ο Κύριος, εύχομαι και προσεύχομαι νυχθημερών γι' αυτό. Ο Κύριος θα ενώσει, θα αφυπνήσει και θα δυναμώσει τις ψυχές τους και στην κατάλληλη στιγμή θα οδηγήσουν τον αγώνα. Θα μπουν μπροστά παρόλο την έξω. Ανακοίνωσης λοιπόν μας ήρθε προσφάτως, τώρα θα προχωρήσω στα στοιχεία αυτά που μας εστάλησαν και μάλιστα ο Κύριος επειδή έχει τους πιστούς του ακόμα και στον ΟΤΕ, σε όλους τους μηχανισμούς έχει τους δικούς του αθορύβους εργάτες που εργάζονται ακατάπαυστα και μας στέλνουν στοιχεία. Μας εστάλει λοιπόν στις 24 του μηνός Μαΐου 5 του 1993 το εξής στοιχείο. Ανακοίνωση στις 9 το βράδυ Αμερικής από το CNN. Όταν την άλλη μέρα βεβαίως έσπευσαν να μας το στείλουν εμάς με fax εδώ. Ανακοινώθηκε από τον ημερήσιο τύπο του New York Times της εφημερίδος και στα Daily News και News Day Moon, New York Post, και New York Post το έγραψε. Επίσης, από 1η του 1992 κυκλοφορούν, μιλάμε τώρα για τις άδειες οδηγήσεως γιατί έσπευσαν οι κύριοι αυτοί μέσα στο καλοκαίρι, επειδή έκλεισε η Βουλή να περάσουν τα άνομα σχεδιά τους, να σφραγίσουν όπως σφράγισαν την παγκόσμια τροφοδοσία και τα αυτοκίνητα των Ελλήνων πολιτών. Σφραγίζουν λοιπόν με το barcode system τα αυτοκίνητα των Ελλήνων πολιτών. Θα έχουν το γραμματό σύστημα και σπέβδουν να μας πούν ότι μέχρι την τάδε του μηνός, αν δεν έχετε πάρει το σήμα, θα λάβετε 75.000 δραχμές πρόστιμο, θα σας κόβει ο τροχονόμος και από εκεί και μετά θα σας αφαιρεί το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνετε τι εκβιαστικό μέτρο είναι αυτό. Για να κόπτονται οι κύριοι αυτοί τόσο πολύ
να αφαιρέσουν τα σήματα, να πάρει ο ελληνικός λαός τα σήματα των αυτοκινήτων, να πάρει ο ελληνικός λαός τις τηλεκάρτες που βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής η χώρα μας περπατούσε σε 10 χιλιόμετρα και τηλεφωνικό θάλαμο δεν έβρισκες και ξαφνικά βλέπουμε να αναδύονται τηλεφωνικοί θάλαμοι τετράδες σε κάθε γωνία. Σε κάθε γωνία τετράδες τηλεφωνικοί θάλαμοι όπου καταργούν το κέρμα και θα εξαναγκάσουν τον Έλληνα πολίτη να παραλάβει την τηλεκάρτα ώστε να φέρει να είναι φορέας το 666 να το έχει στην τσέπη του, να κοιμάται με αυτό, να τηλεφωνεί με αυτό. Λοιπόν, η ανακοίνωση λοιπόν που μας ήρθε επίσης από 1η-1η του 1992 είπαμε κυκλοφορούν στην Αμερική και το ίδιο σπεύσανε αμέσως να κάνουν και εδώ νέου τύπου άδειες οδηγήσεως που είναι ακριβώς οι ίδιες με την credit card στο έμπροσθεν μέρος. Υπάρχει φωτογραφία στο έμπροσθεν μέρος, το ID number που σημαίνει αριθμός ταυτότητος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Αμερικής, όλα τα κακά από εκεί μας έρχονται, δεν υπήρξε ποτέ ταυτότητα. Για πρώτη φορά καθιερώνεται η άδεια οδηγήσεως ως ταυτότητα των πολιτών στην Αμερική. Και αυτοί που δεν οδηγούν και δεν ξέρουν να οδηγούν, θα υποχρεωθούν να φέρουν την ταυτότητα, την άδεια οδηγήσεως, η οποία θα φέρει το 666. Αυτό θα γίνει σύντομα και σε εμάς μέχρι το τέλος του 1993. Σπέβουν να κάνουν αναθεώρηση του συντάγματος με ταχύτατους ρυθμούς, όπως είπε και ο κύριος Χατζηφώτης προηγουμένως, που ετοίμησε την εκδήλωση αυτή. Και ήθελα τώρα να κάνω έτσι μία μικρή γέφυρα, να πω και κάτι για τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, που προσωπικά πολλές φορές έχω πάει, έχω συνομιλήσει μαζί του. Βεβαίως λιγάκι καθυστερημένα γίναν όλα, αυτό να λέγεται. Αλλά αγωνιά όπως αγωνιούμε, μας υπεσχέθη ότι θα προχωρήσει σε μεγάλη εκδήλωση της Εκκλησίας το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι... Οπότε αξίζει, διότι πάρα πολύ, όπως και στα κόμματα και στην πολιτική σήμερα έχουμε, τις αντιμαχόμενες, τους αντιπάλους, τους μεν και τους δε. Λοιπόν, και την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση. Πάντοτε λοιπόν οι μεν επιτίθενται στους δε. Και στην Εκκλησία και η Εκκλησία δυστυχώς μεταξύ τους έχουν τις έρηδες του και ο ένας επιτίθεται στον άλλο. Παρόλα όσα καταλογίζουν στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κύριον Σεραφείμ, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ο κύριος Σεραφείμ έδωσε και στον κύριο Μιχαλόπουλο συνέντευξη 2 φορές πρωτοσέλιδη ότι δεν θα επιτρέψει όσο είναι Αρχιεπίσκοπος Αθηνών να λάβουν οι Έλληνες το σφράγισμα των Εβραίων. Ταυτόχρονα λοιπόν, ταυτόχρονα βλέπουμε και ευαισθητοποίηση της Εκκλησίας, που η Εκκλησία είναι μία. Η διάσπαση της Εκκλησίας μας την έκαναν οι Εβραίοι μας, οι Σιωνιστές, οι Εβραίοι και οι Μασόνοι. Διότι θέλανε τη διάσπαση και θέλανε ενότητα. Λοιπόν, προσέξτε, αυτά δεν είναι της παρούσης όμως. Τούτη την ώρα καλούμεθα να έχουμε ενότητα, να παραμερίσουμε τις όποιες διαφορές, διότι αν αρχίσουμε να βάζουμε μπροστά παλιό και νέο εορτολόγιο, αυτό που θέλει ο σιωνισμός, προσέξτε, διότι αυτό είναι μεγάλη παγίδα, αυτό που θέλει ο σιωνισμός, θα διασκορπιστούμε, θα αρχίσουν οι έρηδες, θα αρχίσει η μάχη και αυτοί θα σφραγίσουν ανενόχλητα με την ησυχία τους όλους τους Έλληνες. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε λοιπόν να γίνει. Γι' αυτό πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας να σκεφτεί όπως κινούνται αυτοί με δόλο και πονηρία, έτσι θα κινηθούν όλοι οι Έλληνες. Τούτη την ώρα χρειάζεται ενότητα και δεν είναι δυνατόν, δεν είναι της παρούσης να λέμε τούτη την ώρα για αυτό το θέμα. Τούτο το θέμα διαιωνίζεται και εγώ πιστεύω ότι μόνο ο Κύριος την κατάλληλη στιγμή θα ενώσει την Εκκλησία. Και θα γίνει λίγαν συντόμως ό,τι και να κάνουν αυτοί οι κύριοι, όσες προσπάθειες και να καταβάλουν να μην γίνει αυτό. Λοιπόν, παρακαλώ, στο εμπροσθεντικόν μέρος, πιστεύω να ακούγομαι.
λοιπόν, στο έμπροστο λοιπόν μέρος της φωτό που υπάρχουν οι φωτογραφίες για τις άδειες οδηγήσεις και όλα αυτά, παίρνουν λοιπόν τις ταυτότητες στην Αμερική, τους υποχρεώνουν, τους φραγίζουν τα τζάμια, γιατί στην Αμερική δεν υπάρχει ετούτο εδώ που έχουμε εμείς. Εδώ είναι η χώρα της πηγής και του πνεύματος του Ορθοδόξου, η χώρα του Ελληνισμού και είμαστε σε επόπλου λόγοι για αφήκνηση βεβαίως. Και η Αμερική έχει τους εργάτες της, τους ήρωές της, τους που εργάζονται ακατάπαυστα, τους δεσποτάδες της διασποράς του Ελληνισμού που αγωνιούν και που συμπαρίστανται στο φίλιο τους. Όμως εκεί το περνάνε το θέμα, διότι δεν θα υπάρξει τέτοιου είδους αντίδραση που θα υπάρξει εδώ. Εδώ θα τα βρουν σκούρα, θα τα βρουν πολύ σκούρα εκεί οι συντονιστές. Ελλάδα στο σκοτάδι, να την επαναφέρουν στον Μεσαίωνα και να μηδενίσουν και να ρίξουν στη γοάνη της πανθρησκείας και του λευκού αδελφάτου την Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία είναι ζωντανή, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και δεν τον αφάνουμε. Ταυτόχρονα λοιπόν θέλω να σας επιστήσω την προσοχή, διότι εδώ έχουμε μείνει σε ένα θέμα περί αστυνομικών ταυτοτήτων και μόνον. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Οι πολυκύριοι αυτοί πετάξανε την παγίδα, ανοίξανε για να ασχολείται ο ελληνικός λαός με την αστυνομική ταυτότητα επί μονίμου βάσεως, νομίζοντας ότι θα σφραγιστεί μέσα από την αστυνομική ταυτότητα, ενώ η σφράγιση σε επέρχεται δι' άλλων τρόπων. Και θα ακούσετε πώς. Η σφράγισης λοιπόν περνάει μέσα από τις εθνοκάρτες, από τις Mastercard, περνάνε από τις credit card, περνάνε από τις εμποροκάρτες, από τη Citibank, περνάνε από όλες τις κάρτες των εμπορικών συναλλαγών. Λοιπόν, ώστε να αποπροσανατολίσουν τον ελληνικό λαό, δίνοντάς τους 66 τον ενιαίο κωδικό μέσα από αυτές τις κάρτες, περνώντας όλους τους Έλληνες, γι' αυτό κόπτονται και λυσούν. Λυσάνε στην κυριολεξία να καταργήσουν το νόμισμα και να γίνει πλαστικοποίηση του χρήματος μέσα από τις κάρτες. Ενώ η σφράγιση επέρχεται δι' άλλων τρόπων και θα ακούσετε πώς. Η σφράγιση λοιπόν περνάει μέσα από τις εθνοκάρτες, από τις Mastercard, περνάνε από τις credit card, περνάνε από τις εμποροκάρτες, από τη Citibank, περνάνε από όλες τις κάρτες των εμπορικών συναλλαγών. Λοιπόν, ώστε να αποπροσανατολίσουν τον ελληνικό λαό, δίνοντάς του το 666 τον ενιαίο κωδικό μέσα από αυτές τις κάρτες, περνώντας όλους τους Έλληνες, γι' αυτό κόπτονται και λυσούν. Λυσάνε στην κυριολεξία να καταργήσουν το νόμισμα και να γίνει πλαστικοποίηση του χρήματος μέσα από τις κάρτες. Εμποροκάρτες, εθνοκάρτες, σε λίγο θα κουβαλάμε τσουβάλια τις κάρτες. Λοιπόν, εμποροκάρτες, τηλεκάρτες, εθνοκάρτες, όλες αυτές και κάρτες παρακαλώ θα σπεύσουν μέσα στο 94, για να μην πούμε ότι βλέπουμε τα γεγονότα μας προλαβαίνουν, να κάνουν τα βιβλιάρια υγείας, να τα κάνουν ηλεκτρονικές ταυτότητες υγείας. Έτσι λοιπόν θα εκβιάσουν τον ελληνικό λαό, θα τον εκβιάσουν, και θα γίνει και η νηφιοσφράγιση. Πώς θα γίνει, Περιγιάννης ο θεολόγος, η νηφιοσφράγιση, μέσω ποιου, μέσα, από πού θα γίνει? Θα γίνει λοιπόν μέσα από την κάρτα υγείας, την ηλεκτρονική που την διαφημίζουν. Και διαφημίζουν και ένα σωρό ιδιωτικές, πολυεθνικές ιδιωτικές ασφαλίσεις. Λοιπόν, επειδή ιδιωτικοποιήθηκε όλη η Ελλάδα και ιδιωτικοποιήθηκε επισκοπού για να περάσει στα χέρια του αμαχητή, εμείς γιατί τον ελληνικό λαό δεν τον ρωτήσανε οι κύριοι αυτοί που τους ψηφίσαμε. Τους ψηφίσαμε αλλά δεν μας είπαν που μας μπάσανε. Τι σημαίνει εγώ, τι σημαίνει μπάσι. Λοιπόν, μας μπάσανε, έτσι είπε και ο κύριος, ο πρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κύριος Καραμανής, είπε «Μπείτε τώρα στην ΕΟΚ και κολυμπήστε ανοιχτά». Η λέξη αυτή είπε. Κολυμπήστε ανοιχτά, η τιμωρία εμείς θα κολυμπήσουμε ανοιχτά. Και θα ανασυσταθούμε όλοι και θα πολεμήσουμε. Εσείς κύριοι την ώρα που θα έρθει η ώρα της κρίσεως να δω πως θα λογοδοτήσετε στο πλάσα τα κρίσεως λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο.
λογαριάζουν χωρίς την επέμβαση του Θεού του Παντοκράτορος του Ζώντος Ιησού Χριστού. Εξήγε λοιπόν την αδικήση. Αφήνει λοιπόν να ξεκινήσει η ανομία, το έσχος, η αμαρτία για να δείξει την παντοδυναμία του. Έτσι κάνει ο Κύριος. Το κακό δεν έχει ισχύ καμία. Ο Κύριος τούτη την ώρα δοκιμάζει τους πιστούς ορθοδόξους να δει. Θα δώσουν το αίμα του για εκείνον όπως το έδωσε εκείνος. Θα λογαριάσουν παιδιά, θα λογαριάσουν οικογένεια, θα λογαριάσουν τις άντρες του Κύριου Παπαδάσου. Αυτό θέλει ο Κύριος. Τα μηνύματα, παρακαλώ για να τελειώσουμε, τα μηνύματα είναι το ότι τούτη την ώρα χρειάζεται ενότητα Ορθοδόξων Χριστιανών. Όχι, καταλάβει τα καρδιά αυτά δεν περνάνε σε εμάς. Δεν περνάνε πλέον τα ψεύδι, δεν περνάνε τα μηνύματά τους. Έχουμε καταλάβει από πού κατευθύνονται. Λοιπόν, γι' αυτό τον λόγο τα Ριστάνοβα έχουν κάνει αρκετές αγρυπνίες για την Ορθόδοξη Σερβία. Τα Ριστάνοβα του Σερβία στον πόνο της Γερσενίδα και την Κυσυρά μας. Στέχνουν να τοποθετήσουν πιανόκρανες μεταξύ Σκοπίων και Ελλάδος, μεταξύ Σκοπίων και Ελλάδος, τα Σκάφια, ώστε περίπου να πολλαπλασιαστεί ο στρατός των Αμερικανών και να μπορέσουν να κάνουν σφήνα και να εδραιώσουν τουρκοπατικών τόξων, κύριε Στεφύρη. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο κόπτονται να στείλουν τους κυανόκρανους στα Σκόπια για να επιτεθούν εκ των όπισθεν και να διαμελήσουν και να τριχοτομήσουν την Ελλάδα αλλά και το κοσυφοπέδιο, το Κόσοβο των Σέρβων. Αυτό όμως ο κύριος Ιησούς Χριστός δεν θα το επιτρέψει. Κατά μου βασούρα, κύριε του. Είναι σίγουρο αυτό. Λοιπόν, εκτός από αυτό το μήνυμα, θα επανέλθομαι λοιπόν στο λιτρέφο το πακέλωμα και τελειώνω. Πρέπει κυρίες και κύριοι να μην με ρωτάστε πλέον αυτό να το πάρω, την κάρτα αυτή να την πάρω, την άλλη να την πάρω. Πρέπει να ξέρετε ότι σφραζίζεται μεταξύ με τους δικούς ο πλανήτης. Τούτη την ώρα λοιπόν συμβαίνει το εξής. Σφραγίζουνε, αποπροσανατολίζουν οι Εβραίοι, σφραγίζουνε μέσα από τις εθνοκάρτες, Mastercard κλπ. Και όλες αυτές και κάρτες υγείας και βγάζουνε γρήγορα όπως θα βγάλανε στην Αμερική, θα βγάλουνε και άδειες οδηγήσεως με το 666. Ότι με αυτές αυτές πλέον να είναι περασμένοι όλοι οι Έλληνες. Ένα αυτό. Δεύτερον, μέσα στο καλοκαίρι σπεύσανε και το κυριότερο από όλα που δεν γνωρίζεται, σπεύσανε να βάλουν στα αεροδρόμια της Αμερικής να τοποθετήσουν και ευχαριστούμε τον Μητροπολίτη της Αμερικής κύριον Βικέντιο που μας έστειλε την είδηση αγωνιά μαζί με όλους τους και τους χριστιανούς της Διασποράς Ορθοδόξους αλλά και για μας εδώ. Τον ευχαριστούμε, εγώ προσωπικά τον ευχαριστώ δημόσια διότι μας βοήθησε πάρα πολύ στέλνοντας το μήνυμα αυτό από την Αμερική. Διότι το καταθέσαμε στην Ιερά Σύνοδο και ευαισθητοποιήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος και η Ιερά Σύνοδος. Αυτό ήταν σπουδαίο χαρτί. Εκτός από αυτό, που μας εστάλει και είδαμε ότι οι Εβραίοι σπέβδουν μέσα στο καλοκαίρι χωρίς ανακοινώσεις, περνώντας στα ψηλά γράμματα των εφημερίδων και φημώνοντας τον ελληνικό τύπο. Μόνο στην Αμερική εγγράφηκε αυτό. Στην Ελλάδα δεν εγγράφηκε τίποτα. Τίποτα βρήτως. Λοιπόν, ούτε αρχιεπίσκοπος ήξερε τίποτα, ούτε σύνολο στην πολιτική είμαστε κανένας. Μόνο στην Αμερική. Λοιπόν, στην Αμερική λοιπόν, έχουμε την αυτή στα αεροδρόμια Κέννεντι και Νέας Υόρκης. Να τοποθετήσουν κομπιούτερ εισόδου και εξόδου. Που θα εισέρχονται, θα σφραγίζονται στο δεξί χέρι. Λοιπόν, στο δεξί χέρι ήδη λοιπόν βλέπουμε με τόσους γρήγορους ρυθμούς και ταχύτατους ρυθμούς οι Εβραίοι εργάζονται ακατάπαυστα. Εμείς λοιπόν θα κινηθούμε όρθιοι όσοι έχετε ομογενείς, φίλους, ξαδέλ και συγγενείς στην Αμερική, θα τους ειδοποιήσετε όλους να μην εισέλθουν ή να εξέλθουν από τα αεροδρόμια αυτά τα δύο μέχρι, γιατί εντός ολίγου είμαι σίγουροι ότι θα σπέψουν να τοποθετήσουν και στην Ευρώπη και στην Αυστραλία και σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής. Λοιπόν, ώστε
Θα σφραγιστούν οι ανίποπτοι ταξιδιώτες μπαίνοντας ο άλλος με το διαβατήριό του και έχοντας κάνει τόσα μίλια ταξίδι. Τι θα κάνει, θα μπει λοιπόν στην είσοδο και θα του πούνε στο αριστερό χέρι το credit card, την κάρτα συναλλαγών που μπορεί να γίνει και διαβατήριο και στο δεξί σου χέρι, βάλε τοποθέτησε το δεξί σου χέρι στον αναγνώστη, έτσι λέγεται το κομπιούτερ και διαγράφει την παλάμη του ταξιδιώτου. Διαγράφει τρισδιάστατη σε οθόνη παρακαλώ, στο αεροδρόμιο. Λες και είμαστε οι χειρότεροι εγκληματίες. Λες και είμαστε κότεργο. Είμαστε κατάλληλοι, η χειρότερη μορφή δουλείας που έχει παρουσιαστεί ποτέ στον πλανήτη Γη. Ας εγώ σας λέω ότι να μην το πάρουμε και από τις σκεπτικές απόψεις, να το πάρουμε και σκέτα από εθνικής και περιοδικής. Αυτό το σύστημα είναι ό,τι σουρότερο, ό,τι κάναμε φυσικότερο, ό,τι εξαφιωμένο μπορεί να παρουσιάσει την κοσμοεθνική τεχνολογία. Ό,τι χειρότερο, λοιπόν, δηλαδή υποβαθμίζει, καταργεί τις ατομικές ελευθερίες, όπως θα μας τις καταργήσουν και μέσω του ψηφιακού δικτύου του ΟΤΕ, θα τα ακούσετε τώρα, και στον ΟΤΕ έσκεψαν οι κύριοι αυτοί να εγκαταστήσουν ψηφιακών δίκτυων. Και ψηφιακών δίκτυων σημαίνει σφράγιση του κεντρικού πίνακος του ΟΤΕ, του ψηφιακού δικτύου, με ανάγλυφα βρούτινα γράμματα και 666 αναπέσεις συγχωρητάς. Έχουμε τις φωτογραφίες εδώ, τις έχω μαζί μου. Έχουμε κάνει φωτογραφίες, φραγισμένο το δίκτυο του ΟΤΕ, σπέβδουν να αλλάξουν την διοίκηση και σπέβουν να αλλάξουν τη διοίκηση και να τοποθετήσουν παρακαλώ Αμερικανοεβραίο διοικητή. Εντός ολίγου θα αλλάξουν όλοι οι Έλληνες. Εάν δεν αντιδράσουν θα χάσουν τις δουλειές τους οι Έλληνες, θα το κόπτονται για την ιδιωτικοποίηση. Για να περάσουν σε δικά τους χέρια και να μας κατασκοπεύουν με την άνεσή τους. Ο τέλειφων, εδώ πέρα τα έχω, που η ελχριστό αδελφή, ο κύριος σας είπε, έχει τους στρατιώτες του παντού, σπέψανε και τα στείλανε και στο Άγιον Όρος και παντού. Αυτό είναι το ταμπλό. Το ταμπλό. Αυτό εδώ. Στην άκρη λοιπόν έχει το barcode system εδώ από κάτω, σφραγισμένο, και εδώ επάνω μια ταμπέλα ανά 4 συνδρομητάς που έχει το 666. Το μεγενθύνανε λοιπόν με έναν αδελφό εν Χριστώ, ο οποίος με βοήθησε πολύ και τον ευχαριστώ για αυτό τον κύριο Γιώργο Τεπετσικιώτη. Αυτό εδώ πέρα παρακαλώ. Το μεγενθύναμε και παρουσιάστηκε το θηρίο, τα τρία εξάρια. Λοιπόν, τα τρία εξάρια, σφραγισμένο το ψηφιακό δίκτυο του ΟΤΕ με τα τρία εξάρια, που σημαίνει το καταθέσαμε, το κατέθεσα εγώ προσωπικά στην Ιερά Σύνοδο και στον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Σεραφείμου. Λοιπόν, αυτό είναι εδώ και η κατετέθη και λέμε ότι εάν δεσπεύσει η ιεραρχία και οι απανταχοί Έλληνες αλλά και οι πολιτικοί, βεβαίως έστω και στο 12/5, διότι είμαστε στην τελική ευθεία, επίτηδες και επισκοπού δεν μας έχουν ενημερώσει ώστε να πέσει ο λαός στη λίμπα, να πέσει ο λαός συγχυσμένος, αποπροσανατολισμένος και να μην ξέρει τι γίνεται. Μην δεχτείτε κανένα ψηφιακό τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι, διότι θα παρακολουθήσετε επί 24 ώρου βάσεως, 24 ώρες βάσης παρακολούθησης όλων των Ελλήνων συνδρομητών και πολιτών. Λοιπόν, το ψηφιακό δίκτυο του ΟΤΕ αυτή την έννοια έχει. Και όταν συγχύζουν τον κόσμο με διάφορα σενάρια τύπου μαυρίκι, ότι παρακολουθεί ένας τον άλλον πολιτικό, αυτά δεν πλέον, δεν τα καταπίνουμε αυτά. Έχουμε καταλάβει τα παιχνίδια που παίζονται στις πλάτες του ελληνικού λαού. Όλα αυτά γίνονται για να περάσουν με την ανεσή τους τα σχέδιά τους. Ιδιωτικοποιείται ο ΟΤΕ και περνάει στους Εβραίους και σε λίγο η Ελλάδα θα είναι η 117η επαρχία του Ισραήλ, κυρίες και κύριοι. Θα το επιτρέψουμε ποτέ αυτό να γίνει? Σε όλους αυτούς τους κυρίους, ναι, συντομεύω, γιατί έχω κάνει και κατάχρηση χρόνου, αλλά δυστυχώς, ναι, δυστυχώς, θα ακούσετε,
Βλέπω εδώ μπροστά μου όλους τους εκλεκτούς επισκόπους, κληρικούς, αρχιμανδρίτες. Είμαι πολύ συγκινημένη, τους οποίους γνωρίζω προσωπικά. Ευχαριστούμε την Ιερά Μονή Κυπριανού Οροπού και Φιλής, τον κύριο Κυπριανό, που έχει στείλει τον εκπρόσωπό του, κύριο Ανδρόσιο. Είμαι εδώ μεταξύ τους υπολείπους, βλέπω αρκετούς, αλλά βλέπω λοιπόν και έναν μεγάλο αγωνιστή εδώ μπροστά μου, ο οποίος έχει κάνει μεγάλον αγώνα και δευτεροποίησε με τα βιβλία του Αμερική, Αυστραλία, Ομογένεια, Πατήρ, Νεκτάριος Μουλατσιώτης. Αγωνιστές πέψανε να έρθει από την ΑΦΠΑΚ, τον πατήρ Νεκτάρη Μουλατσιώτης, και αυτό είναι συγκλονιστικό. Συγκινούμε εγώ προσωπικά βαθιά και όλοι οι παριστάμενοι με τους δύο αδελφοί. Βλέπουμε την αγωνία. Και είναι και ο δεσπότης, παρακαλώ, επίσκοπος της Σχοίου, ο κύριος Στέφανος. Παρακαλώ. Λοιπόν, μεγάλη τιμή που την ώρα που οι κεφαλές της Εκκλησίας μπαίνουν μπροστά, αγωνιούν και έρχονται, αφήνουν το ποιμνιό τους και έρχονται να συμμετάσχουν στον αγώνα μας. Βεβαίως συμμετάσχουν στην ομολογία της πίστεως για τον Κύριό μας. Εγώ το ξέρω προσωπικά ότι όλη η Εκκλησία ξαφνικά θα μπει μπροστά. Ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβουμε. Είναι κοινωνικό σύμβολο στο Αγίου Όρους, ο Κύριος. Και είναι και ο νομικός σύμβουλος, παρακαλώ, του Αγίου Όρους, ο κύριος Λεονταρίτης. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, το ότι τούτη την ώρα έχουμε όλους τους φορείς εδώ στον αγώνα αυτό. Είμαι βασίγουροι, όλοι έρχονται διότι αγωνιούν. Εμείς κλεινόμεθα στα σπίτια μας και λένε, μα κανείς δεν μας σκέπτεται, κανείς δεν κάνει, κανείς δεν ράνει. Και όμως, αυτό που σκεπτόμεθα εμείς, σκέπτονται και οι κεφαλές, σκέπτονται και οι αθόρυβοι εργάτες, οι αγιορείτες πατέρες, οι αθόρυβοι, το Άγιον Όρος, το Άγιον Όρος. Και οι αγιοταφίτες πατέρες, της Μητρός Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Έχουμε λοιπόν τη συμπαράσταση στον αγώνα αυτό και θα το δούμε πολύ σύντομα, θα το δούμε μέσα στο Σεπτέμβριο αυτό. Θα κρύβουν τα μάτια τους οι εχθροί της Ορθοδοξίας με την πανορθόδοξη, την πανελλαδική συγκέντρωση, θα τους πνίξει λαοθάλασσα θα γίνει. Καινούργια λοιπόν σήματα που φύλαγαν, πρώτον, προσέξτε τις ηλεκτρονικές κάρτες και τελειώνω, διελεύσεως. Δεύτερον, τις ηλεκτρονικές ταυτότητες υγείας, τα βιβλιάρια του ΙΚΑ που γίνονται ταυτότητες το 666 για να επέλθει μέσω αυτών και η νηπιοσφράγγιση των ελληνοπαίδων και ο εξαναγκασμός των συνταξιούχων. Για να μην μπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους. Εσείς θα προτιμήσετε όμως, όπως μου λένε πολλές κυρίες, μα τι θα κάνω χωρίς σύνταξη, κυρία Βουράκη? Να μείνεις χωρίς σύνταξη, πιστεύεις ότι ο Κύριος θα σε αφήσει, άμα δει τη θυσία σου? Όχι βεβαίως. Λοιπόν, και χωρίς σύνταξη θα μείνουμε, και χωρίς φως θα μείνουμε, και χωρίς νερό θα μείνουμε, χωρίς όλα αυτά θα μείνουμε, αλλά την πίστη μας δεν θα την αλλάζουν. Οι καμπάνες της Ορθοδοξίας, κυρίες και κύριοι, και τελειώνω, ναι, τελειώνω, οι καμπάνες της Ορθοδοξίας χτυπούν ήδη πένθυμα και πολύ σύντομα η Εκκλησία και όλες οι εκκλησίες, όπως έχουν ευαισθητοποιηθεί, όπως και ο Αμβρόσιος Ευγιαλίας, παρακαλώ, κατέβασε όλους τους δικούς του, παρακαλώ, αυτό ήταν φοβερό, κατέβασε στο Αίγιο και σταμάτησε την κυκλοφορία μοιράζοντας φυλάδια στα αυτοκίνητα και λέγοντας όχι σε κάθε τύπου ηλεκτρονικής μορφής σφραγίσματος. Κρατάμε τα παλαιά μας έντυπα ως έχουν. Κρατάμε τα παλαιά μας έντυπα με το γραφικό χαρακτήρα. Όχι στις δακτυλοσκοπήσεις. Προσέξτε εδώ και τελειώνω με τα μηνύματα αυτά, διότι στην ρήμη του λόγου με πήρε ο κατήφορος και έχω φάει το χρόνο από τους υπολείπους συνομιλητάς μου. Λοιπόν, του παρακαλώ να με συγχωρήσουν. Μισό λεπτό. Thank you.
Προσέθεσαν λοιπόν το barcode, προσέξτε, το barcode στον τίτλο κυριότητος πλέον για τα αυτοκίνητα μιλά που θα τα προμηθευτούν λίγαν συντόμως τα πιστολάκια αυτά laser όλοι τροχονών οι Έλληνες όπως τα έχουν και οι Αμερικανοί ώστε να περνάνε το πιστολάκι από πάνω για να δουν αν έχουν το 666. Μα αν βάλουμε αυτά τα σήματα, τα ατυχήματα που θα μας συμβαίνουν εμείς που είναι θα βαπτισμένοι θα είναι άρεθ προηγουμένο όπως έγινε και στην Αγγλία και τα αφήρεσαν. Προσέξτε μην βάλετε τα σήματα το 666 στο μπαρμπρίζ του αυτοκινήτου σας. Λοιπόν η νεολαία της Αμερικής, δεύτερη μεθόδευση για την νεολαία της Αμερικής, σατανικά κομπιούτερ τοποθετούνται όπως και εδώ σε όλες τις δισκοτέκ. Προσέξτε τα παιδιά σας να μην εισέρχονται στις δισκοτέκ. Σε Κάλλη, σε Κηφισιά μας έχουν καταγγείλει πολλές μητέρες ότι σφραγίζονται τα παιδιά τους στην είσοδο όπως και στην Αμερική. Τοποθέτησαν κομπιούτερ, προσέξτε, με μηχανήματα λέιζερ στην είσοδο. Όπου τοποθετείς το χέρι σου όταν εισέρχεσαι και κατόπιν εισέρχεσαι. Λοιπόν, υπάρχει το World Trade Center, για να σας κάνω μια καταγγελία εδώ, το World Trade Center, τα δίδυμα αυτά, τα δύο ψηλότερα κτίρια της Νέας Υόρκης, με τα 107 πατώματα. Μετά την τοποθέτηση που τα είδαμε στο δελτίο ειδήσεων, τα νέα βόμβας που επισκοπού μπήκε για να γίνει, για να μπορέσουν να περάσουν οι Εβραίοι τα σχέδιά τους, έσπευσαν μετά από αυτά να τοποθετήσουν μηχανήματα laser που διαβάζουν τη λευκή κάρτα με τη μαύρη ταινία για να μπαίνουν μέσα. Χωρίς όνομα, χωρίς τίποτα. Είναι κάρτα εισόδου που περιέχει όλα τα στοιχεία σου. Και γραμμοκοσμήματα και τη μορφή του σατανά και το 666 και απ' όλα. Λοιπόν, δεύτερον, στα ξενοδοχεία της Ηνωμένων Πολιτειών, προσέξτε πως έχουν προχωρήσει το ίδιο θα μας κάνουν και εδώ. Αντικατάσταση των κλειδιών στις πόρτες για να μπεις στο δωματιό σου, μπαίνεις με κάρτα. Πλαστικές κάρτες λοιπόν εξέρχονται στα δωμάτια τους και εισέρχονται με πλαστικές κάρτες του 666. Οι ένικοι όλων των ξενοδοχείων. Στα αεροδρόμια τώρα, επάνω στις αποσκευές, εμάς ακόμα δεν έχει συμβεί, θα συμβεί λίγα συντόμως, επάνω στις αποσκευές μας για να μας φραγίσουν για να έχουμε τον δαίμονα, έχουμε λοιπόν επάνω στις αποσκευές μας το γραμμωτό σύστημα, το barcode system, λουρίδες με τα γραμμωτά επάνω στις αποσκευές των Ελλήνων. Θα γίνει αυτό, στην Αμερική έχει γίνει. Αρχίζει λοιπόν η αντικατάσταση του χρήματος με την αυτόματη κατάθεση του μισθού σου στο λογαριασμό στην τράπεζα. Με την ηλεκτρονική ταυτότητα παρέχεται η δυνατότητα στους καταστηματάρχες να αφαιρούν το ποσό που ψωνίζεις. Όπου στο τέλος κάνεις το λογαριασμό, δεν σου δίνει κανείς τίποτα τι ψωνίζεις και τι κάνεις και επιμονή μου βρίσκεσαι χρεωμένος και στο τέλος σου παίρνω και το σπίτι γιατί αυτό θα γίνει. Οι κύριοι όλοι αυτοί που καθησυχάζουν τον λαό να δείτε τι τιμωρία τους περιμένει και που μας έχουν βάλει σε αυτή την περιπέτεια τη μεγάλη, τη σατανική, την αντορθόδοξη, θα πληρώσουν πρώτα αυτοί. Γιατί θα σας πω αμέσως. Διότι κύριοι αυτοί που νομίζουν ότι είναι κεφαλαιούχοι και κρατάνε την Ελλάδα έτσι και ότι αν κάνουν τα χατήρια των Εβραίων θα τους έχουν ο ταόπα, πρώτα αυτούς θα καταργήσουν οι Εβραίοι και μετά τον ελληνικό λαό για να τοποθετήσουν δικούς τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι ιδιοκτησίες των Ελλήνων πολιτών από τους πολλούς φόρους, τους δυσβάστακτους φόρους, θα περάσουν σε εβραϊκά χέρια διότι δεν θα συμφέρει πλέον να υπάρχει ελληνική ιδιοκτησία. Αυτό είναι στα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών. Γι' αυτό βλέπουμε ανατήρηση των ενοικίων, ελεύθερα τα ενοίκια, ελεύθερο το ένα, ελεύθερο το άλλο για να γίνει το χάος της Ελλάδος και να γονατίσουν, να καμφθεί το βρόνημα και η αντίδραση και η αντίσταση των Ελλήνων. Δεν πρόκειται να καμφθεί ποτέ, τους το δηλώνουμε από εδώ, από τούτο το βήμα. Μα ποτέ! Διαβατήρια λοιπόν που εκδίδονται, προσέξτε κυρίες και κύριοι, μην ταξιδεύσετε από 1η-1η του 90. Τοποθετούν στην τελευταία σελίδα τώρα το barcode, το γραμμωτό για να φύγεις. Στα αμερικάνικα. Άρχισε και εδώ στην πρεσβεία την αμερικανική. Στην εποχή λοιπόν του ελληνισμού και του ευδαιμονισμού γίνεται το μεγάλο ζήγισμα όλων μας. Γίνεται το μεγάλο ζήγισμα. Τι θα προτιμήσουμε, των χρυσών ή των χρυσών των Εβραίων? Λοιπόν, τι απαντάμε λοιπόν, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Λοιπόν, ομολογία πίστεως τα τελευταία μηνύματα.
οδηγήσεως. Έχεις τον γραμμικό κώδικα και έχεις τις τηλεκάρτες του ΟΤΕ. Έχεις την κατάργηση του χρήματος. Έχεις τον διαμερισμό της Ελλάδος. Έχεις τις κάρτες υγείας. Έχεις τον ηλεκτρονικό έλεγχο των αεροδρομίων. Έχεις το σφράγισμα της χειρός στα αεροδρόμια. Μην ταξιδεύετε, κυρίες και κύριοι, μόλις γίνουν όλα αυτά τα πράγματα και μας προλάβουν. Μην ταξιδεύετε. Θέλουν με παντού τρόπους να σφραγίσουν όπου και όπως μας πιάσουν. Επίσης στην Αμερική το σύμβολο της ηλεκτρονικής εταιρείας, της ηλεκτρικής εταιρείας, όπως θα κάνουμε και εδώ στην ΔΕΗ, της εταιρείας Καν Έντισον, το σύμβολο της είναι τρία εξάρια. Τη σφραγίσανε, που θα μας σφραγίσουν και τη ΔΕΗ. Περνάει λοιπόν σε εβραϊκά χέρια, κατασκοπεύονται όλοι οι πολίτες. Τελειώνω, γιατί έχω φάει χρόνο. Εάν δεν πολεμήσουμε και δεν μιμηθούμε το παράδειγμα, προσέξτε, της Σερβίας, θα μας τα πάρουν όλα. Και η ιστορία θα γράψει ότι κάποτε εδώ μέναν Έλληνες. Κάποτε εδώ ήταν η πρώην Ελλάς, η χώρα του πνεύματος, του πολιτισμού και του ορθοδόξου πνεύματος. Το νέο Ισραήλ που την καταδέχτηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Κάποτε ήταν εδώ. Έτσι θα γράψουν. Πρώην χριστιανοί και πρώην Έλληνες, εάν δεν πολεμήσουμε. Έχετε δει εσείς κανένα έθνος και κανένα κράτος να διεκδικεί τα δίκαια του? Τα δίκαια του, να διεκδικεί τα εδάφη του άνευ μάχης και πολέμου? Όχι βέβαια, όσο πιο πολύ δειλοί και ελαφροί καθόμαστε και σκύβουμε και τρώμε, σκύβουνε και τους έχουμε στο σβέρκο, τόσο πιο πολύ μας ρίχνουνε. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για καινούργιους αγώνες, ετοιμαστείτε να δώσουμε τη μάχη για να δούμε ποιοι είναι οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τίποτα άλλο δεν έχω να σας πω. Διαλέγουμε το χάραγμα, θα διαλέξουμε λοιπόν ή το θηρίο. Μη γέννητο, κυρίες και κύριοι. Μη γέννητο. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη από τους συνομιλητές μου. Μέρους όλων μας και μου προσωπικώς θα πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμώς την αδελφή Μαρία, η οποία μας ανεβίβασε πιο ψηλά από εκεί που είναι. Συμφωνούμε σε όλα. Εγώ προσωπικώς διαφωνώ σε ένα. Οι καμπάνες δεν θα χτυπήσουν πένθυμα, θα χτυπήσουν χαρμόσυνα, διότι σύμμαχος έχουμε τον Θεό, την Παναγία, την υπέροχο στρατηγόν και τους Αγίους. Τώρα στο βήμα θα έρθει ο αγαπητός αδερφός Νίκος Σωτηρόπουλος, συγγραφέας αγωνιών και αγωνιζόμενο των έντοξων της Ορθοδοξίας Αγώνα. Αγαπητέ Νίκο, πρόσφατε. Πατέρες και αδελφοί, είμα κατεκλογήν χάριτος, εκλεκτό υπόλοιπο που εξεχώρισε ο Θεός από τον άπιστο κόσμο για να συγκροτήσει το εκλεκτό πίμνιο στο οποίο ευδόκησε να χαρίσει την ασάλευτη βασιλεία του. Ο αιώνας μας, ο 20ος αιώνας, ο πιο αμαρτωλός και ασεβής αιώνας μετά Χριστόν, εμφανίζει πολλά απατηλά και σκοτεινά πράγματα. Το απατηλότερο και σκοτεινότερο πράγμα, το υπουλότερο, είναι μια κίνηση που ονομάζεται οικουμενισμός.
ίδιο και ο οικουμενισμός να ενώσει όλες τις χριστιανικές ομολογίες, όλα τα δόγματα, ορθοδόξους, παπικούς και την πανσπερμία των αιρέσεων του προτεσταντισμού, δύο και πλέον χιλιάδες αιρέσεις σε πρώτη φάση αυτό. Σε δεύτερη φάση, ο οικουμενισμός θέλει να ενώσει όλες τις θρησκείες, τον Βουδισμό με την ιδωλολατρία, με τη σανταρολατρία. Θα πείτε, δεν είμαι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί υπέρ της των πάντων ενώσεως, υπέρ της ενώσεως όλων των ανθρώπων? Ασφαλώς, αδελφοί και πατέρες, είμαι τα υπέρ της ενώσεως όλων των ανθρώπων, αλλά υπό ένα απαράβατο όρο, η ένωση της ανθρωπότητος να γίνει στο έδαφος της αληθείας, της ορτής πίστεως, της χάριτος, της Εκκλησίας. Οι οικουμενιστές θέλουν να ενωθεί η Ορθοδοξία με τους παπικούς, τους προτεστάντες, ακόμη και τους αντιτριανίτες, τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και τους μορμόνους που εκλαμβάνουν την Αγία Γραφή σαν παραμύθι. Θέλω να ελωθούν όλες αυτές οι ομολογίες χωρίς οι αιρετικοί να εγκαταλείψουν τις αιρέσεις των. Επίσης θέλω να ενωθεί ο χριστιανισμός με όλες τις άλλες θρησκείες, χωρίς οι άλλες θρησκείες να εγκαταλείψουν τις πλάνες τους και να εγκορδωθούν τη μόνη αληθινή θρησκεία, το χριστιανισμό, την Ορθοδοξία. Τι λέγουν οι οικουμενιστές? Καμία ομολογία χριστιανική και καμία θρησκεία του κόσμου δεν έχει ολόκληρη τύχη. Τι λέγουν οι οικουμενιστές? Καμία ομολογία χριστιανική και καμία θρησκεία του κόσμου δεν έχει ολόκληρη την αλήθεια της πίστεως, ολόκληρη τη σωτηριώδη αλήθεια, αλλά όλες οι χριστιανικές ομολογίες και όλες οι θρησκείες έχουν τμήματα της αληθείας, και αν ενωθούν όλα τα δόγματα και όλες οι θρησκείες, τότε θα αποτελεστεί ολόκληρη η αλήθεια. Λάθος, το πιο μεγάλο λάθος. Ψεύδος, το πιο μεγάλο ψεύδος. Ο Χριστός ρητός διεβεβαίωσε τους μαθητάς του ότι θα έστελνε στον κόσμο, στους πιστούς, στην Εκκλησία του, το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα της Αληθείας, για να οδηγεί την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια, σε ολόκληρη την αλήθεια που χρειάζεται για τη σωτηρία μας. Η Εκκλησία στα ζητήματα της πίστεως δεν αληθεύει εν μέρη και δεν κλανάται εν μέρη, αλλά αληθεύει εξ ολοκλήρου, γιατί το είπε ο Χριστός.
έχει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι στους πιστούς και θα είναι στον αιώνα. Η Εκκλησία είναι μία, γιατί μία είναι η πίστης, η αληθινή πίστης, και ονομάζεται Αγία Καθολική Αποστολική. Γιατί ονομάζεται Καθολική? Οι παπικοί έχουν το όνομα, εμείς έχουμε τη χάρη. Η Εκκλησία ονομάζεται Καθολική διότι έχει ολόκληρη την αλήθεια. Είναι δε η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η Ορθοδοξία, η συνέχεια της Εκκλησίας των 8 πρώτων αιώνων. Προκαλώ συνεχώς σε ομιλίες από ραδιόφωνα, από τηλεοπτικούς σταθμούς, τους ετεροδόξους να υποδείξουν και να αποδείξουν ότι η Ορθοδοξία άλλαξε μία έστω μία μικρή αλήθεια της πίστεως. Δεν μπορούν να αποδείξουν τέτοιο πράγμα. Είναι ιστορική αλήθεια ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η συνέχεια της Εκκλησίας των 8 πρώτων αιώνων. Και είναι γεγονός ότι η Ορθοδοξία γεννά αγίους και θαυματουργούς που θαυματουργούν εν ζωή και μετά θάνατον, και τα ιερά του σωστά εγωδιάζουν, παρουσιάζουν σημεία και επιτελουλιάζουν. Παρακαλώ να μην φύγει κανείς μετά από τον κ. Σωτηρόπουλο. Θα ακολουθήσει το ψήφισμα, αυτό είναι, γι' αυτό θέλω απόψη, για το ψήφισμα. Δεν θέλω για τους λόγους, να μην φύγει κανείς. Λένε οι οικομενιστέ, πρέπει να ενωθεί όλοι οι ανθρωπότες, δόγματα και θρησκείες, εν ονόματι της αγάπης. Η αγάπη, αγαπητή μου, δεν υπάρχει χωρίς την αλήθεια, χωρίς την ορθή πίστη. Χωρίς την αλήθεια, χωρίς την ορθή πίστη, εκφυλίζεται η αγάπη και η πορνεία και η μοιχεία και οι ομοφιλοφιλίες θεωρούνται αγάπη από τους ετεροδόξους και ασπασμοί αγγέλων. Σε τέτοια αίσθηση έφτασαν οι προτεστάντες μιλώντας για αγάπη και καταλύοντας την ορθή πίστη. Μιλάνε οι οικομενιστές για αγάπη και αγαπούν οι ψευτοορθόδοξοι οικομενιστές, αγαπούν τους ετεροδόξους και καθοδόξους, τους αιρετικούς, και μισούν εμάς τους ορθοδόξους. Όταν βλέπουν φραγκοπατάδες ανοίγει η καρδιά τους, και όταν βλέπουν ορθοδόξους αγωνιστάς παθαίνουν αλλεργία. Μιλάνε οι οικουμενιστές για ειρήνη, να ενωθούν όλα τα δόγματα και όλες οι θρησκείες χάρη της ειρήνης, αναπιάς ειρήνης, της ειρήνης του κόσμου, να υπάρχει στον κόσμο ησυχία και ασφάλεια για να γλεντοκοπάει και να οργιάζει ο κόσμος. Δεν κηρύττει το Ευαγγέλιο απλώς εξωτερική ειρήνη. Το Ευαγγέλιο κηρύττει άλλη ειρήνη, εσωτερική, πνευματική, βαθιά ειρήνη. Και όταν υπάρχει εσωτερική ειρήνη, η ειρήνη με τη συνείδηση και το Θεό, τότε επικρατεί και εξωτερική ειρήνη. Είναι δυνατόν, λέει ο Απόστολος,
με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύουμε. Να ειρηνεύουμε με όλους τους ανθρώπους, αλλά αν είναι δυνατό, είναι περιπτώσεις που δεν μπορούμε να ειρηνεύουμε με όλους τους ανθρώπους. Είναι περιπτώσεις που προτιμάται ο πόλεμος από την ειρήνη που χωρίζει από το Θεό. Ο Χριστός δεν έφερε μόνο στον κόσμο ειρήνη, έφερε και μάχηρα και διαιρεί τον κόσμο σε δύο παρατάξεις, στους πιστούς και στους απίστους. Μπράβο! Οι πιστοί, ο Χριστός του Παντρέτης, αλλά άφησε τον πλανητικού των Αγιάς Η ένωση θα γίνει
ανοιχτές τις αγκάλες να δεχθεί όλους τους παραπτώς απομακρυνθέντας αδελφούς, ότι αυτός είναι ο στοργικός πατέρας και εμείς είμαστε τα άσοντα παιδιά που περιμένει να επιστρέψουμε στην αγκαλιά του. Ο Πάπας Προετών, ο Πάπας Προετών στην Ασίζη της Ιταλίας κάλεσε Οικουμενιστική Σύναξη να προσευχηθούν για την ειρήνη. Δεν κάλεσε μόνο εκπροσώπους των χριστιανικών ομολογιών, αλλά και των άλλων θρησκειών και της σατανολατρίας. Και προσεύχονταν οι χριστιανοί και έλεγαν «Χριστέ δώσε την ειρήνη». Και δίπλα οι αμαραθανοί έλεγαν «Αλλάχ, αλλάχ, δώσε την ειρήνη». Και δίπλα οι σατανολάτρες έλεγαν «Σατανά, δώσε την ειρήνη σου στον κόσμο». Ο Πάπας είναι ο πρώτος που επισκέφτηκε στη Ρώμη τη συναγωγή των Εβραίων επισήμως και του έκαναν τιμητική εορτή και έψαλαν οι Εβραίοι το πιο ωραίο για αυτούς και πιο συγκινητικό ύμνο. Περιμένουμε, περιμένουμε το Μεσσία μας, σαν έλεγαν στον Πάπα, ο Ιησούς ο Ναζαρέος δεν είναι αυτός ο Μεσσίας, άλλος είναι που περιμένουμε εμείς, ο Αντίχριστος. Δεν διαμαρτυρήθηκε ο Πάπας. Αδελφοί, τα τελευταία δραματικά γεγονότα στη Γεωργοσλαβία, αλλά και η βάρβαρη εισβολή του Πάπα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που απελευθερώθηκαν από τους αθέους, αποδεικνύει ότι ο Πάπας δεν άλλαξε και δεν έχει καν καλή θέληση για διάλογο και για ένωση. Θυμάμαι ένα ωραίο ανέκδοτο, με αυτό θέλω να σφραγίσω την ομιλία. Ένας θηλιοδαμαστής ενόμισε ότι μπορεί να δαμάσει το λύκο και να μάθει ο λύκος να προφέρει μια ανθρώπινη μικρή λέξη, τη λέξη αμήν. Απογύμνασε αρκετό καιρό ο θηλιοδαμαστής το λύκο και νόμισε ότι ο λύκος έμαθε να προφέρει τη λέξη αμήν. Κάλεσε το λαό όπως τώρα εσείς σε ένα θέατρο. Ανέβασε το λύκο στη σκηνή και είπε στους θεατές, τώρα θα απολαύσετε το καταπληκτικό θέαμα και άκουσμα. Θα δείτε το λύκο και θα ακούσετε να προφέρει τη λέξη αμήν. Εστράφηκα τον πύριο θεριοδαμαστής προς το λύκο. Λύκε, πρόσεχε. Θα πω ένα, δύο, τρία και κατόπιν θα πεις το αμήν. Πρόσεχε, λύκε. Ένα, δύο, τρία. Τι είπε ο λύκος, αρνήν. Που θέλει να φάγει το αρνί, αλλά δεν θα νικήσει ο Πάπας, αδελφοί μου. Δεν θα νικήσει ο Πάπας, δεν θα νικήσει οι σκοτεινές δυνάμεις, αλλά οι δυνάμεις του φωτός. Δεν θα νικήσει ο οικουμενισμός, θα νικήσει η Ορθοδοξία. Δεν θα νικήσει ο Σατανάς. Και κυβερνάει δισεκατομμύρια γαλάζια.
δικών, ο οποίος μας εξήγησε ότι δεν υπάρχει άλλη εκκλησία, είναι μία εκκλησία και δεν υπάρχει άλλος λυμφίωσης, αλλά ο Χριστός, ο οποίος είναι λυμφίωση της εκκλησίας. Και ενίκησε τον κόσμο. Αυτή η πίστη ενίκησε τον κόσμο, η πίστη μόνο. Τώρα θα σας παρουσιάσω τον επίσκοπον Αυλώνος εξ Αμερικής, κύριον Βικέντιον, ο οποίος μας βοήθησε, όπως μας είπε η αδελφή Μαρία, και μας έβαλε πολύτιμα έγγραφα και κατεχιστήκαμε για την ευχή μας. Επαναλαμβάνομαι, φύγε κανείς, ήρθαμε να ακουστούν αυτά, δεν κάναμε πορεία, για να μην έχουμε χάσιμο χρόνο. Αλλά έχουμε την υπομονή που να ακούσουμε τους ομιλητές. Ναι. Για δεν θα έχουμε. 10 λεπτά έχουμε. Κάνε ησυχία. Αγαπητοί Χριστό αδελφοί και συμπατριώτες, χαίρετε Κύριο. Θα ήθελα πρώτα να με επιτρέψετε να ευχαριστήσω τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνος κατά των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων για την τιμή που με έκανε να με προσκαλέσει σήμερα στη μεγάλη αυτή συγκέντρωση της Αθήνας, προκειμένου να διατρανώσουμε όλοι μαζί την άρνησή μας να γίνουμε αποδέκτες των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων που επιβάλλει η ΕΟΚ στα κράτη-μέλη της. Ζούμε, αδελφοί μου, σε μια εποχή που πολλά ψυχοραγούν και πολλά αγκυοφορούνται, δυστυχώς. Γι' αυτό είναι εποχή κρίσιμη, γιατί σε αυτές τις εποχές η πονηρία τα παίζει όλα για όλα, για να ζήσει, και πρέπει και η αρετή να κάνει το ίδιο, αν θέλει και αυτή βέβαια να ζήσει. Ο δόλος των ολίγων δημιούργησε και δημιουργεί πολύ σύγχυση στους πολλούς. Το κατεστημένο δυστυχώς χρησιμοποιεί όλη τη σκοτεινή δύναμή του για να μας ξεγελάσει μπροστά στα μάτια μας, μιας και δεν μπορεί να κρύβει την χρεοκοπία του που είναι ολοφάνερη, ζητεί σε μια τελευταία προσπάθεια να μας δέσει χειροπόδαρα και να μας οδηγήσει στην ολοκληρωτική κυριαρχία της ΕΟΚ. Δεν μπορεί πια κανείς που να βρει αντοχή να παρακολουθεί το σημερινό δράμα των εθνών, το δράμα που εκτιλήσεται σαν γκανγκστερική ταινία χρόνια τώρα, με αυξανόμενη τραγικότητα λόγω της τελειοποιήσεως των πολεμικών μηχανών και σαντανοποιήσεως των ανθρωποκτόνων μεθόδων. Το δε φρικτότερο είναι πως η πυρκαγιά του ολέθρου δεν σβήνει. Περιφέρεται σαν κατάρα πάνω από τα έθνη και κάθε έθνος ζει με τον εφιάλτη από στιγμή σε στιγμή να ξεσπάσει η συμφορά στο κεφάλι του. Χθες η Μπιάφρα, το Κονγκό, η Λατινική Αμερική, η Μαύρη Ήπειρος, ύστερα η Κίτρινη Ήπειρος, η Καμπόζη, το Βιετνάμ, το Γιουγκοσλαβικό πρόβλημα, από στιγμή σε στιγμή η φωτιά στη Μέση Ανατολή, στην Ελλάδα, στην Τουρκία. Ποιος λαός μπορεί να είναι βέβαιος για το αύριο, αδελφοί μου? Μα τι έπαθαν οι λαοί και τα έθνη? Παρεφρόνησαν? Γιατί το ένα κράτος να στρέφεται κατά του άλλου και να επιζητεί να λύσει τα προβλήματα και τις διαφορές του με τον πόλεμο, αφού η πράξη αυτό λέει? Ο πόλεμος δεν λύει, περιπλέκει τα προβλήματα. Είναι λοιπόν, αδελφοί, οι λαοί εχθροί μεταξύ τους? Όχι. Υπάρχουν πράγματι μεταξύ των ανθρώπων και των λαών διαφορές που να δικαιολογούν το μίσος και τον πόλεμο? Η απάντηση είναι σαφής. Όχι. Οι λαοί και οι άνθρωποι είναι αδελφοί. Ο Θείος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, μιλώντας εδώ στον τόπο αυτό, στον Άριο Πάγο,
διακήρυξε την αδελφότητα των ανθρώπων και των εθνών λέγοντας «Επίησέτε εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων κατοικίν επί παν το πρόσωπον της γης και ουκέν Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκέν Ιδούνος ουδέ ελεύθερος, ουκέν Ιάρσεν και Θήλου, πάντες γαριμής εις εστέ εν Χριστώ Ιησού». Αφού αδελφοί, λοιπόν οι λαοί και οι άνθρωποι όλοι είναι αδελφοί, γιατί υπάρχουν μεταξύ τους διακρίσεις και μίση και οδηγούν στον πόλεμο και την καταπίεση? Μπορεί η λογική της αδελφότητας να είναι ο πόλεμος? Είναι ολοφάνερον μέσα στα έθνη και τις κοινωνίες των ανθρώπων ότι υπάρχει κάποια σοβαρή ανομαλία. Συμβαίνει κάτι το πολύ παράλογο και αντιαδελφικό που καταστρέφει την αδελφότητα και στη θέση της αγάπης εγκαθιστά το μίσος και την κακία. Ορισμένα άτομα παραχωρούν σύμφωνα με την ηθική του ενστίκτου που οδηγεί στον θεσμισμό, συγκροτούν ιδιαίτερη κοινωνική τάξη, ιδιοποιούνται την εξουσία, εγκαθιστούν κοινωνικό σύστημα και θεσιμού στα μέτρα τους, μεταβάλλονται σε κατεστημένο και διαχειρίζονται την οικονομία, την παιδεία και την κρατική δύναμη κατά βούληση. Έτσι, όταν προοδεύει η οικονομία, δεν σημαίνει πως αυτό γίνεται υπέρ του λαού. Όταν μιλά το κράτος, δεν σημαίνει πως μιλά ο λαός. Όταν ο λαός ζητά να μορφώσει τα παιδιά του, δεν σημαίνει πως συγκινείται το κατεστημένο. Αποτέλεσμα, μια μειοψηφία πανίσχυρη που κυβερνάν και μια πλειοψηφία ανισοδεμένη που ούτε φωνή ούτε δικαιώματα έχει. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει για να σωθεί ο κόσμος? Πρέπει να τον θελεί, να το θελήσουν όλοι οι λαοί. Πρέπει κάθε λαός να γίνει στο κατεστημένο της χώρας του, να γίνει κύριος της οικονομίας, της παιδείας, του κράτους του. Ύστερα όλοι αυτοί οι ελευθερωμένοι λαοί να οικοδομήσουν την παγκόσμια δημοκρατία της συνεργασίας, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της χριστιανοσύνης. Για το έργο αυτό πρέπει να συνεργαστούν όλες οι ελεύθερες δυνάμεις, όλοι οι πραγματικοί λιλοκράτες, όλοι οι όσοι πιστεύουν στην ανθρώπινη αξία και στην αδελφότητα των ανθρώπων, είτε μέσα σε μια χώρα βρίσκονται, είτε σε όλο τον κόσμο. Ο αγώνας, αδελφοί, είναι πολύπλευρος και βασικά πολιτικός. Οι πνευματικοί άνθρωποι, οι ορθόδοξοι χριστιανοί που περιφρονούν την πολιτική, κάνουν θανάσιμο λάθος. Γιατί έτσι οπλίζουν το κατεστημένο και αφοπλίζουν τον λαό. Η αρνητική στάση της θησιανοσύνης στο μεγάλο θέμα της πολιτικής, η απομόνωση των θεμελιακών για τη συγκρότηση μιας πραγματικά δημοκρατικής κοινωνίας ορθοδόξων χριστιανικών κοινωνικών αρχών από τον αγώνα του ναού ήταν η ηθική αυτουργία στην υποδούλωση και εξαθλίωση όλων των λαών. Και είναι μεγάλη ανάγκη να μπει το ορθόδοξο χριστιανικό πνεύμα στους κοινωνικούς, πολιτικούς και διεθνείς αγώνες. Γιατί μονάχα αυτό περιέχει αρχές κρυστάλλινες και ανθεκτικές, με γενικό οικουμενικό κύρος, χωρίς διακρίσεις, χωρίς νικητές και νικημένους. Αυτό το πνεύμα της καθολικής αγάπης, ο καρπός της θεόσταλτης αλήθειας που σαρκώνει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, αυτό μονάχα μπορεί, κόντρα στην ατομοκρατία της φυσικής τάξεως, να πει στους λόγους, στους λαούς που αλληλοσβάζονται και αλληλοκαταπιέζονται, πιαγιασμένοι στα δόκανα του κατεστημένου. Γιατί χύνεται αδελφικό αίμα? Δώστε τα χέρια και γκρεμίστε τους κοινούς εχθρούς. Δίνουμε τα χέρια σε εσάς, αδελφοί ορθόδοξοι Σέρβοι, συμπεριζόμεθα το μεγάλο σας δράμα μαζί με εσάς. Μαζί με εσάς, αδελφομένοι,
θα γκρεμίσουμε τους κοινούς εχθρούς. Όλος ο ορθόδοξος ελληνισμός ενωμένος μαζί σας, αδελφοί. Όχι στη νέα τάξη πραγμάτων. Όχι στον νέο Ατίνα των Βαλκανίων. Όχι στον σιωνισμό που θέλει να μας υποδουλώσει με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Όχι στην ΕΟΚ που σημαίνει έως χωρική ολοκληρωτική καταστροφή. Όχι στον μπαπτισμό και στα σκοτεινά του σχέδια. Το πνεύμα της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της ζωής δίνει σε εμάς τους Έλληνες και ιδιαίτερα σε εμάς τους αποδήμους Έλληνες, που στις φλέβες μας ρέει αίμα θάνατο των ηρώων του 1821, δίνει τη δύναμη. Δίνει τη δύναμη να πούμε σε ποιον αδελφοί μου, να πούμε στους Τούρκους, ναι, στους Τούρκους. Τι πήγατε να κάνετε στην ελληνική μας Κύπρο? Λύθηκαν τα προβλήματα τα δικά σας με το να υπάρχουν 250.000 Κύπροι βιοπαλαιστές, άστεγοι και υστερούμενοι? Δεν ξέρετε λοιπόν πως υπηρετείτε τα άνομα συμφέροντα του Αμερικάνου? Δεν ξέρετε πως οι μεγάλοι του δεξιού και του αριστερού λυσμού μας έχουν μοιράσει όλους εμάς τους μικρούς λαούς σαν πρόβατα, και πως μας παρατάνε σαν στημένες λεμονόκουπες όταν πια έχουν πετύχει το σκοπό τους? Λαέ της Τουρκίας, ρώτησε και θα δεις πως ο εχθρός σου δεν βρίσκεται μέσα στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Βρίσκεται μέσα στους ίδιους τους κόλπους σου, όπως βέβαια συμβαίνει σε κάθε λαό. Είναι τον ντόπιο και το διεθνές κατεστημένο της αδικίας, το οποίο σε εκμεταλλεύεται και σκοτώνει τα παιδιά σου και για τα δικά του και όχι τα δικά σου συμφέροντα. Ας δώσουμε λοιπόν τα χέρια και ας διώξουμε τους συμπεριαλιστές του καπιταλισμού και τους κεροσκόπους της λαοκρατίας, του παπισμού και του σιωνισμού που συνεταιρήθηκαν να μας εξοντώσουν. Όλα αυτά. Ας δώσουμε λοιπόν τα χέρια και ας διώξουμε τους συμπεριαλιστές του καπιταλισμού και τους κεροσκόπους της λαοκρατίας, του παπισμού και του σιωνισμού που συνεταιρήθηκαν να μας εξοντώσουν. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Πώς να τα πεις? Πώς να πολεμήσεις έξω από την ορθόδοξη χριστιανική θεμελίωση, όταν οι μεγάλοι σε καταπατούν με βάση τη φυσική τάξη? Πώς με την ίδια αυτή βάση εσύ θα τους πολεμήσεις που είσαι ο αδύνατος? Πρέπει να το καταλάβουν οι λαοί. Η δύναμη η δική τους βρίσκεται στην ηθική και όχι στη φυσική τάξη. Βρίσκεται στο λόγο, όχι στα νύχια. Βρίσκεται στον άνθρωπο, όχι το κτίνος. Βρίσκεται στο πνεύμα, όχι το χώμα. Η εποχή μας είναι εποχή κρίσεως. Όλα δοκιμάζονται. Απ' άκρη σ' άκρη ο χαλασμός. Τι άλλο πιο χρήσιμο, πιο επίγον από το στερέωμα, το σωσίβιο που μας προσφέρει η μεγάλη μάνα, η ορθόδοξη γλυκύτατη εκκλησία μας? Αδελφοί και συμμετριώτες, ζήτω η ορθόδοξη εκκλησία. Ζήτω η αφάνατη Άδα μας. Ζήτω οι αγωνιστές της πίστεως. Το λόγο θα έχει τώρα ο πανοσιολογιότατος ηγούμενος της Αγίας Σκέπης, κερατέας πατήρ Νίκων. Είμαι ο πρεσβυτέριος. Προσφυλής σε Χριστό αδελφοί μας,
οι αποτελούνται στην Συντονιστική Επιτροπή του Ιερού του Διαγόνου. Τις πέντε ευλογημένε λαέ του υψίστου Θεού και τις τεκμηλένους δαχνοστοφανωμένους μαρτυρικούς μας πατρίδος. Σύσπνε το πείραμα της καρδιάς σας. Ανάκτης αποδείξατε και στην πορεία τη φωνή μέρη την δύναμη και το σφαίρος της ψυχής, μέρη την δύναμη και το σφαίρος των πνευμάτων σας και ράψατε το ηρωικό όχι εναντίον των σκοτεινών των δυνάμεων. Και τώρα, τούτο πρέπει έτσι στεναρότερον να επαναλάβουμε. Βέβαια, ακούντος οι περιμήσεντες εμιλητέ, παρέθεσαν εκείνα τα συγκλονιστικά και φοβερά στοιχεία τα οποία πρέπει να μας δημιουργήσουν φόβο και κόμμα αγωνία και ανίσπαστο στην ψυχή μας ενέργεια. Αν με επιτρέψετε την διάκριση ως προς τον δεύτερο νομιλητή Λίτο Ιωχριστό Αδερφού Μαρία Βουράκη λόγω της ιδιότητας του λόγω της εξαιρετικής περιπτώσεως καλλιτέχνητες ούσης, διότι πράγματα που είναι σπάνια είδες στην εποχή μας, των απορριπτικών διατραβέστατων τεκμήριων και διαπιστευτήριων, της ζωντανής παρουσίας του Κυρίου μας, που με τους αιώνι μετατρέπει και μεταμορφώνει τις ψυχές επί τα βελτία και επί τα άγια. Είδαμε και διστάθουμε, καθώς ήρθε στην ψυχή μας έναν σιερό σπαρμός, έρχεται από την πάντουσα ιερό σπαρμένη καρδία αυτή της ψυχής. Δεν, επομένως, χρειάζονται περισσότερα από την αναξιότητά μου. Βάλω βεβαίως λόγια όσων πράξεις αγαπητοί. Ας με επιτρέψετε να σας τόσο δύο επιτροχάτων και συντόνες, σεβόμενος τα όρια του χρόνου, να υπενδύσω στην αγάπη σας δύο κοινά τα μέγιστα σημαντικά. Τα γνωρίζομαι απλώς και επιμηματίζομαι. Και παραφέρω πρώτον εις το υποφαινόμενο και κατά δεύτερο λόγο εις την αγάπη μόνη μας. Πρωτού δάδεμε το πανέργα χάρισμα της υιοθεσίας, το πανέργα μυστήριων της Αγίας μας Εκκλησίας των επανέληπτων και μελλοντικών μυστήριων του Θείου και Ιερού Βαπτίσματος, είπαμε διαστόματος του αδόχου μας. Ως ιδέα ηλικία και ίδιοι με το στόμα και την ιδέα αυτογλώσσα. Τι είπαμε αγαπητοί μου. Αποτάσσομαι το σατανά και συντάσσω τον Χριστό και λόγω του Χριστό και λόγω του Χριστό και λόγω του Χριστό. Η πατέ μου αγαπητή, επιτρέπεται και ο λαχιστότατος λογισμός, βλάσκημος λογισμός, άπαγε τη λόγω να διαπεράσει το νου μας, λογισμός γινονότη αρνήσεως, μη γέρει το Χριστό τον Βασιλεύ. Χίλιες φορές μυρδιάκης και απειράκης αυτή τη στιγμή να επέκτησε μας όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών και του αμαρτωλών ο φόνετος για να σας ασφαλίσει την αιωνία ζωή με τον Χριστό κοντά αιώνια στην άφητα βασιλεία του. Θα είμαι σαν φιλής μονές κατά πρώτον και κύριο λόγο. Και εξηφέτος Παναγίου και Παναστήλου και Παντήμου αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος η αυτού μας εξηγόρασε. Και όλων εκείνων των εξηφέντων αιμάτων, για τον οποίον επαρχηρώθη η Φίλος, όλο το περίγειο με διέτοιμα, όλος ο κόσμος, το πέμα των Αγίων Μαρτύρων, οι εχθές των ομολογίες των ομολογητών, τα δόκρυα και η λίγα γύρω βεβαίως, και ο υδρότας των τιμιορκαμάτων,
προσκύρων και θεοφόρων πατέρων και μητέρων που αποτελούν το ένδοξο τάγμα, το τάγμα θανάτου! Ένδοξος και ασύστατος παράξιος και ασύστατος θεσμός του ορθοδόξου μοναχισμού, τον οποίο με όλη την ελεηνότητα και αμαρτωλότητα και μηδαμενότητά μας αυτή τη στιγμή προσωπούμε και ιδιαιτέρως του αγιώνυμων έως του άγχος, εξαιρέτως δε την στενερός αγωνιζομένων και τον επάξιο της ορθοδόξου πίστεως, την ματρική ορολογιακή μονή της ασφυγμένου. Από ανώνυμον συναξάριο δηλωνώ ότι τούτο λαμβάνομαι ότι μέρονος του απεσίας μνήμης αποφωνεί τέρατος της Ρώμης, ο οποίος ήλθε πίσω τους πιστούς ορθοδόξους χριστιανούς και ηρέσκετο ευρισκόμενος εκεί στο έπαρμα της Ρώμης, στον όφο της Ρώμης, να τους βλέπει να καίονται ως αλεμπάδες. Αλλά αυτοί ανύπτανο εις τον υπερέστηση κόσμων και η ψυχή των ευρίσκεται πλέον εις τα σκυρώματα του Κυρίου τα αγαπημένα και περιπρόκειτα και αναμένουν την αιμολογία μας για δυνατόν και το μαρτυριό μας. Τώρα λοιπόν παλικάρι του Χριστού μας της Αγίας Τριάδος του Θεού ημών, δεν αναφέρεται το όνομά του αμόνιμος, αλλά ενώνυμος, ως εγγεγραμμένος εν βίβλο ζωής. 15 χρονών παλικαράκι, αγαπητοί μου, του έλεγε ο τύραννος, ο βρωμερός και ακάθαρτος, αρνήσει τον Χριστό. Όχι, δεν ήξερε πολλά πράγματα, δεν είχε σπουδάσει, δεν είχε από πανεπιστήμιο και από τα σχολάστες από εκείνους εκείνους, σε περιμένους Ρώμης, που ήξερε όμως δύο λέξεις να λέγει. Χριστό αγαπώ! Χριστό αγαπώ! Μην τον αγαπάς τον Χριστό, εγώ θα σε κάνω βασιλόπουλό μου. Χριστό αγαπώ! Θα σου δώσω όλα όσα έχω, θα γίνεις και εσύ πράγματι μετά από μένα, του έλεγε ο τύραννος, ο διαδοχός μου. Χριστό αγαπώ! Κόφτε του τη γλώσσα, δεν μπορώ να το ακούω, είπε. Και πήγε ο τύραννος, του έκοψε τη γλώσσα. Αλλά είχε καρδιά που χτυπούσε με τον Χριστό. Εκραδένετο και ευθύστατο εσωτερικών εκατακριλήσεων σεισμών, ένατος μανικού και αγάπης των Θεών. Δεν μπορούσε βέβαια να μιλήσει. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Τι έκανε όμως. Πιάνει με το δάχτυλό του τη ματωμένη του γλώσσα και γράφει στον ήχο Χριστό αγαπώ! Για πέστε μου τώρα. Παρακαλώ με καλέσατε, δεν είχα. Παρακαλώ, αν θέλετε σε βάστε. Σας κούρασα να μας κουρίτε. Αυτό λοιπόν το παλικάρι του Χριστού και όλα τα δυσμέτρητα εκείνα, όλους τους μάρτυρες, σε αυτούς όλους θα φερθούμε ότι είναι μόνος, αλίμονο εσύ μας, θα τους ατελήσουμε την ημέρα εκείνη εις το φρικτό της πετάσεως βήμα ενώπιον του αδεκάσου Κρητού και αυτή θα λάβουν ως προφωστίες και αλίμονο εσύ μας. Και το δεύτερο, θα μην σας καταπονώ, και συγχωρώ τους συνεχωρούς τους αδερφούς μας. Όχι. Το δεύτερο. Και θέλω να πιστεύω, όχι αγαπητέ μου, είναι πράγμα, δεν πειλά, το σέβομαι αυτό, σας παρακαλώ. Έχουν δίκιο, αδερφή, σας παρακαλώ. Και δεύτερον, και νομίζω η ταπεινότητα μου το θεωρώ το πλέον σημαντικό.
βέβαια των έφερων και προαλήσαντες. Δεν είναι μόνο το θέμα της ορθοδοξίας. Είναι και το θέμα της ορθοπραξίας. Δεν είναι μόνο η ομολογία και ξέρετε, δεν είναι μικρό πράγμα η ομολογία. Χρειάζεται μεγάλη δύναμη και μεγάλο σφαίρος ψυχικών και προπάνω τι άλλο. Την ορθοπραξία δηλαδή, αυτό που λέγεται η θρησκεία μου κατά την περίοδο της μετανοίας. Τι λέγει. Το καθάρομεν εαυτούς αδελφοί. Δηλαδή ζητά ο Κύριος μας προκειμένου να μας καταξιώσει της ομολογίας είναι και του μαρτυρίου, τι αγαπητοί μου. Να καθαρίσουμε και ομιλών και ακούντες την καρδία μας. Να την απαλλάξουμε από τα πάθη μας. Δεν νοείται ομολογητής εμπαθής. Όχι. Είναι γεγραμμένο τούτο. Διότι επιπομένου είναι εμπειρικό του τα αγαπητοί μου. Μας το μαρτυρούν οι ομολογήσαντες και οι μαρτυρήσαντες στη Χριστό Ιησού. Να προκαθάρουμε αυτούς. Εν τω μεταξύ της πανηγυρισίας της πνευματικής αναβαπτυγένει μέσα εις την πνευματική συλλογή του μεγάλου μυστηρίου άλλες πληροφορίες καν πατριάρχης, καν οτιδήποτε καν ο πρώτος, καν ο τελευταίος αυτοφόρος της μετανοίας της ιεράς εξομολογήσεως δεν θα αξιοθυμώνει ομολογίες και δεν θα καταγάλουμε ή του περιφανή προς τα καυτοπερχόμενα δυνά τα οποία μας αναμένουν πάντα γι' τούτο αγαπητοί μου να γονατίσουμε κι εγώ κι εμείς να εξομολογηθούμε καθαρά, καθαρότατα, ειλικρινώς να μετανοήσουμε, η μετανοία μας δεν είναι καθαρά και ειλικρινώς αγαπητοί μου τότε θα αξιοθούμε της ομολογίας, πολλά λόγια λέμε στη θεωρία όμως θα έρθει πράξη. Θα το κάνουμε τούτο! Όχι εμείς αυτοί, αλλά η Χριστό Ιησού, διά της προεπιτυχωμένης, προκαθάρισης πνευματικής και της μετανοίας του κοινού μετανοίας. Πάχ, αγαπητοί μου. Τέλος, υπάρχει ένα ψάρι που λέγεται Πέστρο. Τα πατάτε στα βόρεια μέρη της Ελλάδος, ποταμούς και Ελλήνες. Ρώτα τον. Λοιπόν, τι γίνεται, δεν είπα ότι θα υπάρχει μια γλώσσα, μπορεί να την γλωσσοφίσει κανείς το γεγονό του. Με το φύνισμα του ποταμού και ακόμη αυτών των ορμητικών σημάρων, αυτό πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα! Κόντρα στο ρεύμα! Ψάρι, νυχθείς λέγεται. Και το ηχθείς ξέρετε τι σημαίνει, Ιησούς Χριστός, Θεού Υιός, ότι τι να διδάσει αυτό το άλογο να δεν μπορούμε εμείς να καταλάβουμε τόσα και τόσα που έχουμε ενωπιόν μας, τόσα θαυμαστά, τόσα διδακτικά από την ορθόδοξη πίστη μας, τι να διδάσει αυτό το άλογο ζωά, είναι αυτό. Την Πέστροφο, να τη δίνουμε τη μυθητών, κόντρα στο ρεύμα, κόντρα στη μόδα, κόντρα στην καρδαμία, κόντρα στην να διδάξουμε το ελεύθερο. Όχι! Είστε ηλεκτρονικά σταυτότητες και σε κάθε είδους ηλεκτρονικής που είναι σφραγίσματος. Όχι στην αδρομασονική αιώ. Όχι στη μαθρησκεία του οικουμενισμού. Όχι σπάσα έρευση και σπάσα σκοτεινή δύναμη. Και να ομολογήσουμε το όνομα Κύριε Ιησού Χριστού και ανθρώπου και ενδοτού. Ο παγκόνι κάτσι εσπανίων και αποδείων. Ευχαριστούμε θερμός τον πατέρα Νίφωνα με τη θερμή παράκληση να προσευχηθεί να μας δώσει ο Θεός δύναμη, ορθοδοξία και ορθοπραξία και θυσία. Το λόγο και το πατήρ Νεκτάριο αποτελεί μεγάλη παράληψη όσο να βιαζόμαστε και όσο να κουραστήκαμε. Όπως βλέπετε είναι προσωπικότητες τέτοιες που δεν μπορούμε να τις παραλείψουμε. Έχουμε τώρα μια μεγάλη προσωπικότητα ο οποίος επί 5 χρόνια από το 1988 αγωνίζεται για τα θέματα αυτά. Είναι ο ηγούμενος της Μονής Αγίου Αυγουστίνου Τρίτος Φουδωρίδος, ο αρχιμαντρίτης Καθήν Νεκτάριος Μουλαβιώτης.
παράδειγμα. Είναι πανάξιος ο διάξιος, πανάξιος. Ανεχθείτε λοιπόν την προσωπικότητα. Από το 84, ναι. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, ομιλούμε περί αυτού του θέματος πριν καν δημιουργηθεί. Όσοι είχατε διαβάσει το βιβλίο «Το πότε θα γίνει η δευτέρα παρουσία του Κυρίου», εκεί θα είχατε συναντήσει και για την ηλεκτρονική κάρτα η οποία έγραφα ότι θα έρθει σύντομα και στην Ελλάδα, διότι την είχα συναντήσει στο εξωτερικό. Αλλά αδελφοί μου και σεβαστοί πατέρες, το θέμα δεν είναι το ποιος έφερε το θέμα υπό συζήτηση, αλλά το τι γίνεται, το τι μέλη γενέστε και το τι θα πράξουμε εμείς. Βρισκόμαστε ενώπιον ενός πύρινου ποταμού που κατακαίει τα πάντα. Ο ευρωσιωνισμός δεν έχει σκοπό να αφήσει τίποτα, μα για τίποτα όρθιο. Ούτε μέσα στην Εκκλησία, ούτε και εκτός του χώρου της Εκκλησίας. Από την Αυστραλία μου ήρθε η είδηση, την οποία η εκλεκτή αγωνίστρια Μαρία Δουράκη δεν της υπέπεσε στην αντίληψη. Σίγουρα όμως οι χριστιανοί θα της το στείλουν και αυτό το στοιχείο. Οι σπόροι με τους οποίους φυτεύουμε κάτι τους έκαναν στην Αυστραλία και είναι πλέον μίας χρήσεως. Ο καρπός που θα δώσεις αν φυτέψεις ένα κουκούτσι ή ένα σπυρί από σιτάρι, το σιτάρι που θα σου δώσει κι αν το ξαναφυτέψεις δεν θα βγει. Πάνε να αποκλείσουν την τροφή, αδελφοί μου. Το ίδιο συμβαίνει με οποιοδήποτε σπόρο. Ακόμα πριν μερικά χρόνια ζητήσαν να πάρουν την εκκλησιαστική περιουσία. Σκεφτήκατε το γιατί. Τη λύση στο ερώτημά μου την έδωσε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Σινά, κύριος Δαμιανός. Θέλουν να πάρουν την περιουσία της Εκκλησίας, τα κτήματά της, ώστε όταν πάρουν του λαού τα κτήματα και δεν έχει πού να στραφεί να ζητήσει να φάει και να σπείρει, να μην έχει η Εκκλησία να του προσφέρει, να του δώσει. Σκεφτήκατε, αδελφοί μου, γιατί καίνε τα δάση, ώστε όταν έρθει ο άνομος να μην μπορούν οι χριστιανοί να καταφύγουν στα δάση και στα σαρήμους και στα σωτάς της γης, αλλά να είναι ορατοί από ελικόπτερα και από αεροπλάνα. Γι' αυτό καίνε τα δάση της Ελλάδος, ενώ σπανιότατα καίγονται δάση μη ορθοδόξων κρατών. Το όχι, το οποίο αντέταξε ένας λαός ορθόδοξος της Σερβίας απέναντι στην απειλή της Ευρώπης και της Αμερικής, ότι θα σας καταστρέψουμε εάν δεν δεχτείτε τους όρους που θέτουμε. Και αντέταξαν όχι, γιατί, ξέρουν ότι επρόκειτο για την πίστη τους την Αγία και για τις πατρίδες τους την ελευθερία. Το ίδιο, αδελφοί μου, όχι.
ίδιο αδελφοί μου όχι, καλούμεθα να αντιτάξουμε αυτή τη στιγμή στις νέες ταυτότητες. Επουδενή δεν θα πρέπει να δεχθούμε και θα πρέπει να δώσουμε να καταλάβει η Βουλή ότι ο λαός δεν πρόκειται να πειθαρχήσει. Ο λαός δεν πρόκειται να υπακούσει. Θα ματοκυλιστούμε, ταυτότητες δεν θα πάρουμε. Πιστεύω θα βρεθούνε περισσότερες. Δεν θα βρεθούνε. Θα δείξουν οι λίγοι στους πανούς τι σημαίνει πίστη, τι σημαίνει πράξη, τι σημαίνει μάτιας, τι σημαίνει ορθοδοξία, τι σημαίνει Χριστός. Από όλα όσα είπαμε και οι προλαλήσατες, ένα ήταν το μήνυμα για μένα σήμερα. Από όλα όσα άκουσα, αυτό που είπε ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου, ότι εάν δεν βάλουν το θρήσκευμα και δεν βγάλουν την ηλεκτρονική ταινία, ο Αρχιεπίσκοπος είπε και τα δύο αν δεν φύγουν αυτά, ταυτότητα ο Έλληνας να μην πάρει. Αδελφοί μου, όταν το ράσο γίνεται σημαία, η νίκη τότε είναι βεβαία. Ξέρουν! Ξέρουν οι κυβερνώντες πολύ καλά τι σημαίνει ράσο και ας μην το προκαλούνε, διότι όταν το ράσο γίνει σημαία, όταν κρύψουν οι πατερίτσες και όταν ανάψουν οι άγγελες, τότε ο Κύριος καθού να δυνάστας από θάνους και κυβερνήσεις πέφτουν. Ξεσηκώνει το λαό της για να κάνει ο γύρος επαναστάσεις. Ορθότατα ο Αρχιεπίσκοπος έλαβε αυτή τη θέση. Πολύ ορθά, τόλισε και κάτι άλλο. Είναι η Εκκλησία ο Πάπας. Είναι Εκκλησία. Ο λαός απαντά. Δεν χρειαζόμαστε άλλες απαντήσεις. Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος αμφισβήτησε ότι ο παπισμός είναι Εκκλησία, που σημαίνει ότι ο παπισμός είναι διαβολοθρησκεία. Ο παπισμός σημαίνει μασονία. Εάν ήταν σήμερα εδώ ο Χριστός, θα μας έλεγε, είναι αδελφοί μου, είναι, ακούμε λοιπόν στα αυτιά του, στα αυτιά μας τα λόγια του, το απίφυλλο προς τον Ηρώδη να τα απευθύνει προς τον Πάπα και να λέγει, είπατε τι αλόπεκη ταύτη της Ρώμης την Αλαπού, διότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται η Ρώμη, πίσω από τη Σερβία κρύβεται η Ρώμη, πίσω από το πάλαμα κατά των Ορθοδόξων κρύβεται η Ρώμη, πίσω ακόμα την ΕΟΚ κρύβεται η Ρώμη και ο παπισμός. Γι' αυτό κλείνω τα λόγια του κοσμάτου από εδώ που είχε επαναλάβει πάνω στο ίδιο βήμα. Τον Πάπα να καταλάβετε, αυτός είναι η αιτία. Τον Πάπα. Τι και
σταματήσει. Ας σταματήσει και ας αφήσει τις ταυτότητες απλές. Διότι τότε θα καταλάβει τη σημαίνει ορθοδοξία, τη σημαίνει πίστη, τη σημαίνει λαός, τη σημαίνει μαρτύριο. Δεν γνωρίζουν εάν οι άλλοι σκοτώθηκαν για πολιτικούς λόγους, εμείς ξέρουμε να θυσιαζόμαστε για την πίστη μας στην Αγία. Ναι, θα μείνουμε χωρίς ψωμί, θα μείνουμε χωρίς νερό, μα όχι χωρίς Χριστό. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτε. Ο μεγαλύτερος εχθρός ορθοδοξίας, ελληνισμού των πάντων, είναι αυτό να καταλάβετε, αυτό είναι ο εχθρός, αυτό να κοιτάτε και αυτό θα αγωνιστούμε να το ρίξει οδοματικά το κάτι χιλιαδόν. Θα μου μιλήσει ο Ανδρέας Πανίρας, ο αγωνιστής ο Λεβέντης. Σεβασμιότατε, είμαι λειτουργή του εξίστου, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και συγκίνηση για αυτήν την απόψινή συγκέντρωση, διότι νομίζω ότι σήμερα υπάρχει εδώ το πνεύμα της Αγίας Πεντηκοστής. Και το λέω αυτό με τα βεβαιότητος, διότι σε αυτήν τη συγκέντρωση γίνεται για πρώτη φορά η ενότητα των φορέων παλαιού και νέου ορτολογίου. Και λαμβάνοντας αφορμή από την βαρισίματη και πολυσπούδαστη και την θεολογικοτάτη ερώτηση την οποία έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κύριος Σεραφείμ ως τους θεολόγους, ως τους καθηγητάς πανεπιστημίου και του ρώτησε και τους είπε θέλω να μου απαντήσετε εάν η Ρωμαϊκή Εκκλησία είναι πράγματι Εκκλησία. Λοιπόν, σήμερα, για πρώτη φορά, δεν ξέρω αν έχει απαντηθεί, μπορεί να έχει πάρει έγγραφο απάντηση. Για πρώτη λοιπόν, σήμερα, προφορική απάντηση να τη μεταδώσουμε τα μέσα, απαντάμε εμείς και λέμε ποια είναι η Ρωμαϊκή Εκκλησία. Η Ρωμαϊκή λεγόμενη εντός παρεθέσεως Εκκλησίας, μακαριότατε παρακαλώ μην είναι εις το 17ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως η περιγραφωμένη πόρνη γυναίκα, η καθημένη επί του κόκκινου θηρίου των 7 κεφαλών και των 10 κεράτων που κρατάει ποτήριον μέθης ίνου ψευδοδιδασκαλίας και δαιμονίων και μεθύη τους βασιλείς της γης οι οποίοι συνήθισαν εναντίον της Ορθοδοξίας και του Χριστού. Σφαγίστε την πόρτα μακαριότατε στο θηρίο αυτό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ομιλεί και λέει και η γηνή αυτή, λέει πως τον Άγιο Ιωάννη ο Θεολόγος, είναι η πόλης, η 7 λόφων πτυσμένη, προσέχτε, η Ρώμη, η άκουσα εξουσία επί των βασιλέων της γης. Μόνο το Βατικανό έχει εξουσία ως εκκλησία επάνω εις 100 εκατομμύρια ανθρώπους. Μόνο αυτή έχει το θέμα της πίστης, της πολιτικής, συμπεπλεγμένο με τις θρησκείες. Ποιος είναι ο γαμπρός
είναι το μεσημέρι να κόφτεται. Ποιος είναι, δεν πηγαίνουμε πορεία. Δεν πηγαίνουμε πορεία, εδώ θα μείνουμε. Εδώ θα υπογραφεί το ψήφισμα. Εδώ δεν πηγαίνουμε πορεία. Λοιπόν. Ποιος είναι ο γαμπρός, προσέχτε, ποιος είναι ο γαμπρός της πόρνης αυτής γυναίκας, ανοίχτε, δεν είναι, ανοίχτε το 13ο κεφάλαιο, είναι ο Πάπας, το δικαίωτο θηρίο που βγαίνει από τη γη, όμοιο αρνείο, αλλά μιλάει σαν δράκον. Αυτός λοιπόν, Παναγιώτατε Πατριάρχα, Παναγιώτατε Πατριάρχα Βαρθόλομε, δεν είναι, δεν είναι ούτε Άγιος Αδελφός, ούτε νύφη Χριστού, η Ρωμαϊκή Εκκλησία. Αυτό, αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και το μήνυμα αυτό να το πάρει ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, και τώρα που ο Δήλος σήκωσε τη σημαία, τον παρακαλούμε εκ βάθους ψυχής. Προσέχτε, διότι δεν είναι μόνο να πούμε λόγια, είναι και τι θα κάνουμε. Και τον παρακαλούμε να αρχίσει την πρωτοβουλία και να ενώσει την Εκκλησία του Χριστού στην Ελλάδα με επιστροφή στην Ορθοδοξία. Εφόσον η Ρωμαϊκή Εκκλησία είναι η πόρνη και εφόσον ο Πάπας είναι το δικαίωτο κυρίο πρόδρομος, βαπτιστής, τέλειος βαπτιστής και ψευδοποφήτης του Αντιχρίστου, του Αντιχρίστου που αναμένουμε, κλείστε την πόρτα, σφραγίστε τη, βάλτε μάνταλο, μάνταλο. Και καμία σχέση πλέον με τη Ρωμαϊκή Εκκλησία, ούτε παγκόσμια συμβούλια, ούτε αυτά, και επιστροφή στα χαρακόμματα της Αγίας Ορθοδοξίας. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό το μήνυμα είναι ψυχετώσεων. Αυτό είναι το μήνυμα του Παναγίου Πνεύματος της Αγίας Πεντηκοστής. Έτσι μόνο θα νικήσουμε όταν διώξουμε την ευρωπαϊκή κατάρα. Πρέπει να φύγει η ευρωπαϊκή κατάρα, διότι δεν το γνωρίζετε ίσως πολύ. Έχετε υπόψη σας ότι όχι μόνο το 22 καταστραφήκαμε και κατακοπήκαμε οι Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη όταν πήγαιναν να μπουν στα πλοία από τους Ευρωπαίους, αλλά και ο πόλεμος ο εμφύλιος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που έγινε στην Ελλάδα, που είχαν περισσότερα θύματα καταστροφής που ο αδελφός έβγαζε τα μάτια του άλλου, ήτανε από τους Άγγλους πράκτορας Ευρωπαίους και όχι από το Στάλιν, όχι από τη Ρωσία. Λάθος είναι αυτό, διαγράφτε το, δεν είναι έτσι. Επομένως, αυτή η προαιώνη ευχή, οι οποίοι έρχονται αυτή τη στιγμή και βγάζουν απόφαση ως ΕΟΣ, όχι ο λαός, όχι ο λαός, ο λαός, ο λαός ο ταλέπορος ακολουθεί δυστυχώς. Αυτοί οι ευρωκρατούμενοι πρωθυπουργοί βγάζουν απόφαση και λένε να μην μπει εις την ταυτότητα την ελληνική το φύσιμα και δει το ορθόδοξος χριστιανός, γιατί μας καίει. Βοήθεια, φωνάζει ο Σατανάς. Δεν θέλει ούτε καν το όνομα του Χριστού. Θέλουνε να μας κάνουνε, να μας αποχριστοποιήσουνε, προσέξτε, και αποθρησκευτοποιήσουνε, ώστε να γίνουμε μία αγέλη του Αντιχρίστου, σφραγισμένη μόνο με το 666, για να μας καταβροχθήσει ο δράκον, τον οποίο ετοιμάζουνε ως παγκόσμιο δικάτορα να φέρουνε. Εδώ και το Ίδρυμα Βραγάν, πώς τους ανεχόμαστε αυτούς. Πώς τους ανεχόμαστε αυτούς στην Ελλάδα να έχουν το θράσος και να ζητάνε η ολόκληρο το ελληνικό αλφάβητο να αντικατασταθεί με το λατινικό αλφάβητο όπως έκανε ο Κεμάλ. Πού βρισκόμαστε, γιατί δεν του δίνουμε μία να φύγει από την Ελλάδα, αλλά και γιατί αυτή τη στιγμή δεν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία. Προσέξτε, σταυροφορία και πρωτοβουλία. Η
Ειδικής Επιτροπής Νομομαθών, όπως έγινε με τους 55 καθηγητές Πανεπιστημίου, και είναι άξιοι τιμής 55 καθηγητές Πανεπιστημίου, μεταξύ των οποίων επιστήμονες της πληροφορικής διαμαρτύρονται προς την ελληνική κυβέρνηση και λένε πού πάμε, μας θεωρείτε την ελευθερία, μας κάνετε υποζύγια, παραβαίνετε τον χάρτη του συντάγματος. Πού βαρίζουμε? Είναι πνευματικοί άνθρωποι, καθηγητές όλοι, 55. Πρέπει λοιπόν να γίνει σύντομα μία επιτροπή, προσέξτε, μία επιτροπή η οποία θα πηγαίνει στα Υπουργεία και θα ζητάει από τους υπεύθυνους υπουργούς, τους οποίους εψήφισε ο ελληνικός λαός, και θα τους βάζει το χέρι εδώ στη γραβάτα και θα τους λέει εδώ, τι κάνεις, είσαι Έλληνας ορθόδοξος χριστιανός, πώς θα τολμήσεις να μου ζητήσεις τον ψήφο, ο ψήφος μου είναι ευλογημένος, είναι ιερός, είναι του Αγίου Πράγματος. Και τους καταγγέλουμε αυτή τη στιγμή όλοι οι πολιτικοί γίνονται συνένοχοι, προσέχτε, του ευρωπαϊκού πνεύματος, το οποίο ευρωπαϊκό πνεύμα αναφέρει η Αποκάλυψη μέσα στο 13ο κεφάλαιο και ομιλεί, δηλαδή, και ομιλεί περί αναγεννήσεως, προσέχτε, αναγεννήσεως και θεραπείας της εσφαγμένης του κεφαλής του θηρίου που είναι η αναγέννηση της Ευρώπης που μας έφερε τους μασόνους, τους ατενιστάς, τους ιδωλολάτρας, αυτή είναι η Ευρώπη. Και έτσι θέλει να μας κάνουνε το θηρίο το οποίο κατέσφαξε ο Κύριός μας επάνω στο Σταυρό και οι Άγιοι Μάρτυρες θεραπεύτηκε, αδέρφια μου, και εμείς του δίνουμε τίδο και εμείς πάμε να γίνουμε μέρος του θηρίου της ΕΟΠ. Πού θα πάει αυτό το πράγμα, έως πότε θα κρατήσει? Θα ανεχθούμε να μας φραγίσουνε? Θα ανεχθούμε να δώσουμε τα πάντα? Είναι δυνατόν να βλέπουμε τη μάνα μας να ετοιμάζεται? Ποιος είναι δυνατόν να βλέπει τη μάνα του να την ετοιμάζουνε? Είναι δυνατόν να βλέπουμε ότι ετοιμάζεται από τον Μαναθανισμό, από τον Εβραϊσμό και τον Παπισμό και να μας ζητάνε την Θεσσαλονίκη, την Ωραία και τη Μακεδονία και τη Θράκη και να λέει ο Δραγάν ότι από τον Όλυμπο και πάνω δεν υπάρχουν Έλληνες, αλλά πρέπει να γίνει νέο βαλκανικό κράτος με πρωτεύουσα τα Σκόπια. Τι θέλεις εδώ, διάφορα από εδώ, τι τον θέλετε, τι τον κρατάτε, εσείς οι πολιτικοί, θα δώσετε μεγάλο λόγο εν ώρα κρίσεως, διότι μέσα στη Βουλή και Βουλή των Ελλήνων, αντί να έχετε τον εσταυρωμένο, τον οποίο τιμάνε οι Σέρβοι και οι οποίοι σέρβει το κοινοβούλιο, έχει το παραλυτό και παρίσταται και... εδώ στην Ελληνική Βουλή, εμά, αφού κανένας επίσης, ούτε το ταβό δεν έλεγες βρεθέ, φοβούνται, ούτε η μόνα του χρησμού έχουμε, φοβούνται το θηρίο. Εμείς λοιπόν, αυτή τη στιγμή τελειώνω, για να μην σας κουράζω, εφθαρσός σας λέμε, ότι στη Βουλή των Ελλήνων, δηλαδή στη σκέψη των Ελλήνων, είναι ο θρόνος του θηρίου της Αποκαλύψεως, του Σατανά. Αυτός δίνει τα μηνύματα, αυτός βγάζει τα νομοθετικά διατάγματα και προσπαθεί να καταργήσει την Κυριακή την ευλογημένη μέρα της Αναστάσεως. Αυτός έβγαλε όλα τα διατάγματα, διότι οι εντολές δίνονται από τη Μασονία. Και λυπάμαι που βγήκε στην τηλεόραση ο μέγας διδάσκαλος Λιακόπουλος, πως το λένε, και ομίλησε και είπε ότι έχουμε στις τάξεις μας ιερωμένους. Λυπάμαι για αυτούς τους ιερωμένους. Ντρέπομαι, πραγματικά ντρέπομαι. Γι' αυτό εκείνο που καταλήγω είναι, δεν είναι μόνο, αδέρφια μου, προσέχτε, τι θα πούμε, αλλά τι θα κάνουμε. Εκεί που μας γκρεμίσανε τα τείχη, πρέπει εμείς να τα αναστηνώσουμε, όπως έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς να ζητήσουμε αναστήνωση, επιστροφή στο κανονικό πλαίσιο των πατέρων, επιστροφή στο κανονικό πλαίσιο όλων των άλλων, στον γάμο το θρησκευτικό, στη διαφύλαξη του Ευρύου, στο
το θέμα της τιμής, της τιμής της γυναικός και όλα όσα είναι να τα πάρουμε πίσω, να γκρεμίσουμε τα τείχη και πλέον να πούμε όχι ΕΟ, όχι ηλεκτρονικό φακέλωμα, όχι βασανία, όχι εμπαρισμός, όχι να νικήσει ο Χριστός και η χάρις του Παναγίου Πνεύματος ανήγγεντο. Σας ευχαριστώ. Να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να βγει ο κύριος Καζοκιός Καυρός στη σημαία τη Δημιουργική. Οπωσδήποτε! Και να κατακτήσει την κυριακή την ημέρα του Κυρίου αγιάζει κλίμα και αγιάζει ραφή να απαιτήσουμε να καταργηθεί την εκκλησία της ημέρας της Κυριακής. Εδώ, αγαπητός, όλος από την Βενδεκούσα είτε να μας πει λόγια από πάνω από τη Θεσσαλία, από τον Όνειρο. Έλεγε. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αγαπητοί μου αδελφοί, είμαστε σφραγισμένοι με το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Και σε αυτόν τον πολύτιμο θησαυρόν έριξε τα βλέμματα ο άνθρωπος και με μεθοδίες, με παγιδεύσεις, με πανουργήματα θέλει να μας πάρει το θησαυρό μας. Και σηκωθεί το εισαγόνα αίματος και στο μονογιακό αγώνα θέλει να τοποθετήσουν το όνομα του Κυρίου, θέλει να σβήσουν την εικόνα του Κυρίου και φοβάρα καθημερινές την εικόνα του Κυρίου. Σηκωθείτε αγαπητοί μου αδελφοί, ξεσηκωθείτε, μεταφέρουμε το μήνυμα, το πληρωμένο μήνυμα από την Τζαλία και από την Βόρεια Ελλάδα. Ανασυγκλωθείτε εις αγώνα αίματος, να ανασηκώσουμε ψηλά την υπέρα του Κυρίου, το όνομα του Κυρίου Κόρου, το σταυρό ψηλά, να κατακόψουμε τον αντίρρηστο και την εικόνα αυτού. Άρνησης καθαρή, άρνησης που πικραίνεται ο Κύριος της Δόξης όταν αναλογιστούμε ότι θα πάρουμε καινούργια ταυτότητα. Φρικτών να ελθούμε ότι θέλουμε και να βγουν από την κατακρίσω που πρέπει να στα έμαθα και θέλουμε να βγούμε εις το φωτήριο του Κυρίου στο κομπίτρο των Βρυξελών. Φοβερό αγαπητοί μου, αγώνα μέχρι αίματος, θα δώσουμε το αίμα, δεν θα λυθούμε τον Κύριον, θα μεγαλύσουμε Χριστόν, εσταυρωμένον και αναστημένον, αμήν εις τους αιώνας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κατάληψη, κάνουμε κατάληψη. Σεβασμιότατη, τίμη λειτουργή, ευλογημένη και περιούσια λαέ του Θεού. Εγώ θα έλεγα μόνο μια λέξη. Ήρθα βαλήν πλήρ και ήλι έχει ανάψει. Οι φλογισμένες σας ψυχές λένε στην πορεία τη φωνή ότι η νίκη ανήκει στον Ιησού Χριστό και η δόξα τιμή λειτουργεί. Ευλογημένε και περιούσια λαέ του Θεού, εγώ θα έλεγα μόνο μια λέξη. Ήρθα βαλήν πλήρ και ήλι
ίνους δυνάμεις. Νικητής είναι ο Χριστός, αδέλφια μου. Μην φοβάσαι σε τίποτε. Η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο. Η πίστης χρυλών. Επίσης πρέπει να δώσουμε το έβγε σε όσους εργάστηκαν. Όχι μόνο τα 7 χρόνια, αλλά για όσους είναι έτοιμοι. Να δώσουν την μαρτυρία της πίστεως, κλήρος και λαός, συντεταγμένοι, ενωμένοι, αγαπημένοι, για του Χριστού την αγάπη, να θυσιάσουμε τον εγωισμό μας, για την Αγία μας Ορθοδοξία και την πατρίδα μας, να γίνουμε μικροί, ασύναντοι, αλλά να έχουμε ενώπιον της δόξης του Κυρίου μερίδα με τους Αγίους πάντας. Εύχομαι λοιπόν και λέγω στην αγάπη σας να σας βλέπουμε στους αγώνες, να είστε κοντά στους αγώνες. Δεν είναι μόνο οι συγκεντρώσεις, είναι ο αγώνας που συνεχίζεται κάθε μέρα. Τηλεγραφήματα, διαμαρτυρίες, παρουσίες, μηνύματα που δίνονται κάθε εβδομάδα και συνεχώς από όλα τα σημεία των αγωνιστών. Γι' αυτό ας χαρούμε σήμερα, θα έλεγα την λέξη εκείνη που είπε ο Άγιος Σιμεών ο Θεοδόχος, μην απορείς τον βούλο σου Κύριε. Και η χαρά αυτή, η Ανάσταση σε αυτή, της Αγίας Ενότητος, που στρατολόγος είναι το Πανάγιον Πνεύμα, να απλωθεί σε όλη την Ελλάδα μας. Και η Ελλάδα μας, μέσα στην Αγία Ορθοδοξία, να είναι ο πλησοφόρος και κήρυκας της Ορθοδοξίας στα πέρατα της ανθρωπότητος. Αυτή θα πρέπει να είναι η προσευχή μας. Αυτή θα πρέπει να μεταφερθεί από τους πατέρες τις μοναχικές και στις μοναστικές πολιτείες, στα πνευματικά τους παιδιά. Να τα στρατεύσουν όλα. Είναι η ώρα η μεγάλη που η στράτευση του Αγίου Πνεύματος είναι μόνο η ελπίδα και η σωτηρία και η δόξα της Ελλάδος και η σωτηρία ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Αμήν γέννητο. Με αυτό να μιλήσω, με αυτό το. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Μιγεράκης είναι ο οποίος είναι πρόεδρος της Εθνικής Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Εθνικής Δημοκρατίας έλαβε αριθμό από τον κειμένο. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί του Χριστού, πραγματικά η αποψινή βραδιά είναι κάτι το μεγαλειώδες. Γιατί στην πράξη καταργεί την διαίρεση της σκοτεινής δυνάμεις πριν από χρόνια επέφεραν στο σώμα της Εκκλησίας. Επομένως απόψε λαός και κύριος παλαιού και νέου ημερολογίου αγωνίζεται για τα ιερά και τα όσια διάρκει μας. Πριν από μερικές μέρες φιλοξενούσαμε στην Αθήνα μια μεγάλη μορφή της σύγχρονης ορθοδοξίας του Σέρβου Ιεράρχη Ειρηνέου Βούλωνιτς. Και τον Σέρβο, και τον Σέρβο Ιεράρχη Πάρατης. Ας θυμηθούμε δύο κουβέντες που είπε ο καθένας τους. Ο μεν Ειρηνέος είπε, γεννήθηκα Σέρβος, θα πεθάνω Έλληνας. Εννοούσε με τούτο ότι η ορθόδοξη ιδιότητα είναι ταυτισμένη με την έννοια του ελληνισμού. Γι' αυτό ακριβώς
και ο αγώνας για την υποχρεωτική αναγραφή του θρησκεύματος έχει άμεση σχέση με την ύπαρξή μας και ως ορθοδόξων και ως ενήλων. Ο ιδιώτης των Σέρβων της Βοσνίας είπε στην Αθήνα: «Όταν οι πάντες μας έλεγαν υπογράψτε το σχέδιο Μάτς Όλενς, γιατί έχετε μείνει μόνοι, δεν το βλέπετε, θα αυτοκτονήσετε», εμείς λέει τους είπαμε δύο πράγματα. Πρώτα, τα σύνορα της πατρίδας μας δεν θα δεχθούμε να το καθορίσουν γύρω από κάποιο τραπέζι κάποιοι γραμματοφορεμένοι κύριοι. Τα σύνορα της πατρίδας μας έχουν οριστεί από τα μνημεία των πατεράδων και των πατέρων μας. Και η δεύτερη απάντηση στην απειλή επιμένεται μόνοι αυτό που είπε ήταν: «Ποιος σας είπε ότι είμαστε μόνοι? Έχουμε μαζί μας το Θεό και τους Έλληνες». Αν αναφέρθηκα σε αυτά τα δύο παραδείγματα των Σέρβων είναι γιατί αυτή τη στιγμή η Σέρβικη Ορθοδοξία μάχεται για την Οικουμενική Ορθοδοξία και ο Σέρβικος λαός δείχνει πώς πρέπει οι περίπτωση να αναγνωρίζουν τη ροή όταν φύγεται η αξιοπρέπειά της στην ιστορία του. Γιατί την ίδια στιγμή που οι Ορθόδοξοι μας έχουν δίνουν αυτές τις απαντήσεις, βρίσκονται Έλληνες πολιτικοί που από το βήμα της Βουλής λένε: «Πρέπει να αλλάξουμε την ταυτότητά μας, γιατί έτσι το θέλει το Εβραϊκό Λόμπι και το Βατικανό». Τώρα τι να κάνουμε εμείς, να πούμε στους Αμερικανούς να μην πάνε στα Σκόπια, τις παλικαράδες θα κάνουμε. Και ξέχασε την ιστορία μας. Και ξέχασε ότι αυτός ο τόπος υπάρχει. Γιατί υπήρξε μόνοι. Αν είμαστε όχι στους καταφυγές. Υπήρξε μόνοι. Αυτό που έχει να ξαναλάβουμε σήμερα. Όχι στις ακόμα. Όχι στο ξεκούλημα της παραδοσίας. Όχι στο ξεκούλημα της παραδοσίας. Αλλά και να λόγει. Όχι. Αλλά και να λόγει. Όχι στον καθό και συνεπία μας. Γιατί εμείς αγάπη διαδοχή επιστρώμα. Όχι που κυβέρνουν όλα τώρα. Μη ξεχνάμε ότι οι χριστιανοί ομαδικά, μαζικά κατευθύνονται και έδιναν την ψήφο τους στους Μασόνους, στο Παλάτι, στην Εμμονιτονοκρατία, στο Σιωνισμό. Ας αποφασίσουμε να βρούμε τον δικό μας δρόμο, όχι μόνο τον δρόμο που αναφέρεται στην προσωπική μας οπηρία, που αυτό είναι αυτονόητο, αλλά και αυτό που είπε ο Θεοφυλλός ο Πρεσβυτέρης και τον δικό μας χριστιανικό πολιτικό δρόμο. Αν δεν το κάνουμε αυτό, συνέχεια θα είμαστε καλπαζόρους πράγματι. Συνέχεια θα προσυνήθουμε και θα λέμε μας προδώσαμε και δεν θα μας έχει προδώσει κανένα. Θα έχουμε προδώσει εμείς τον εαυτό μας, την πίστη μας και τα παιδιά μας. Με την ελπίδα ότι θα εγκαταλείψουμε αυτό τον κακό εαυτό μας και θα κάνουμε την αγωνιστική καρδιά μας και κλείσουμε στη δίκη. Από τα διαδρομή, 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 από τα διαδρ
επαρχίες σας. Τώρα, σε λίγο ενδεχομένως να μπούμε και σε τραγωνική περίοδο. Πιάστε τους βουλευτές σας. Κατά αυτόν τον τρόπο μόνο θα αντιδράσετε. Μήνυμα, χωρίς φανατισμούς, αλλά με γενναίο φρόνημα. Επειδή από όσα έφυσαν, όσον αφορά για εμάς τους καλισταμένους δεν υπάρχει καμία δουλειά. Έτσι όμως ο κόσμος είναι ανημέρωτος και όλα αυτά τα οποία λέγονται και ακούγονται. Νομίζουμε ότι κινούνται στη σφαίρα της φαντασίας και όμως είναι όλα και δεν έχουν. Για να δούμε αυτά τα οποία λέγονται εδώ και 20 και 30 και 40 χρόνια και τα οποία ακούω από φοιτητής για τις δεδομένες σκοτεινές δυνάμεις και δεν μπορούσαμε να τα καταλάβουμε. Όλα ρούχανε και πραγματοποιούνται και τα δείχνουμε. Και βλέπετε μέσα σε μια εικοσαετία δύο ψάρισμα των θεσμών έχουν γίνει. Έρχονται σαν πρώτο και καταργούν το σταυρό από τη σημαία. Αυτούς θα τα εμφανίσουν, θα απλοποιούν και τα περνούν και εμείς δεν αντιδρούμε. Έρχονται καταργούν την καθαρέμουσα και έρχεται ο Πρωθυπουργός ο τότε και λέει στην Βουλή ότι απόψε κινούνται την καθαρέμουσα.
εκείνο το δυνάμει που εμείς θα συμβήξετε τις αντίξεις της δυνάμεις των ημερών μας. Μην λοιπόν υπερπάντα να αγώνα τέτοια. Προχωρείτε κάθε αυτές τις διαφυλίες και καλύτερα πρόεδρο του παρόμου Τσαγένα και μη συνσώμα τις επιδρές σας. Με βελτιστικούς αγωνιστικούς και ειδικούς, ο Μητροπολίτης Ομπό, ο Αμερικής Καΐσιος. Επίσης, επίσης μεταφέρετε τους αγωνιστικούς και Μητροπολίτη ο Δεκανής, ο κ. Καλλινίκου, ο οποίος με εξεπροσώπησε να μπείτε να τον εκπροσωπήσω στην συγκέντρωση αυτή. Αλλά επειδή δεν είπα τα πάνω προηγουμένως, ούτε και ο Βαναμονής, ούτε και ο Χίμων. Καλώς και ο Δεκανής, λοιπόν, αγωνιστικούς από το Σεβαλμό του Δεκανής, ο κ. Καλλινίκου. Από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας για την Κατάργηση του Ρόντερς Συμφερνώσα, δεν θα διαβάσω. Θα σας διαβάσει τώρα ο αδελφός ένα μήνυμα από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας για την Κατάργηση του 1999, η οποία εκπροσωπεί άνω των 250 σωματεία. Και καθώς να διαβάσουμε το ψήνυμα, το μήνυμα πολύ άνω. Γεια μας. Γεια μας. Μήνυμα προς τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνας κατά του Ιεκτρονικού Καγκελάματος. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας 250 συλλόγων και αγωνώσεων για την κατάργηση του νόμου 1599 του 1996 ολοψήφως συμμετέχει στη σημερινή προεδροποιητική συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του Ιεκτρονικού Καγκελάματος. Ο αγώνας κλείνει το λαό ανάγκη επίγουσα να ενταθεί μόλις όσο ακυρωθεί ο νόμος περί νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων μέχρι να παραδοθούν οι παράνομες και αντισυνταγματικές ηλεκτρονικές κάρτες ΜΕΧΑΝ ως όπου αποκλειστεί η αφηγή του προβολή ηλεκτρονικού καράγματος. Τα ύπνοα των και τα σχέδια έχουν τα σχέδια των σκοτεινών πλάνων δεν θα αγοράσουν αμαρτυχή για να καταστρέψουν την ενδιαφέρον σε δαπέλθα μας την ελευθερία. Ο αρχηγός της πόλης κύριος Ιησούς και όλοι οι πιστοί στρατιώτες του είναι πάντοτε νικητές κατά των ορατών και ωράτων οχτών και ο Χριστός εξήγερνητός και όλων ειδήσεων. Με την Επιτροπή παραδόθηκε και όλων του κυβέρνους παραμύθου Αραβείο Τάδο Δημήτριος Πάνος Συνδικαλιστής Νεκτάριος Σόλιας Φοιτητής. Ένα λεπτό αδερφέ μου, στο θα ευχαριστώ τη Συντονιστική Επιτροπή για ένα λεπτό μόνο και θα αναμετρήσω με. Είναι γεγονός ότι γιατί κάπου βιαζόμαστε και νομίζω ότι ναι, θα πρέπει να προσέξουμε ένα σημείο. Η αδερφή Μαρία Ευχαριστώ είπε το εξής. Τα μέσα ενημέρωσης είναι φημωμένα, το ξέρουμε. Και ο τύπος και η τηλεόραση των τραγιώτων. Προσέξτε, αυτό λοιπόν που φεύγουν οι σκοτεινές δυνάμεις, οι φανερές πλέον, μασόνοι κλπ. Κλπ. Είναι η ενημέρωση. Προσέξτε καλά αυτό. Είναι η ενημέρωση. Η ενημέρωση λοιπόν για μας, εμείς αντιθέτουμε τα πράγματα, δεν χρειαζόμαστε ούτε ραδιόφωνα, ούτε τηλεόρασης, τίποτα. Έχουμε την κύριε στη χέρια μας πια. Το ράσκο κάτω θυσία, που είναι το κύτταρο της ιδεοξίας. Λοιπόν, εάν καταλαβαίνοντας όλη την περίπτωση, ο κύριος Καρδισσότης είχε ότι ο αρχιεπίσκοπος θα βγει με τη μας και πάρα όλα αυτά τα κάτω. Μας ενδιαφέρει, αλλά το λέω για να ξέρω ότι είμαστε γνώσεις των πάντων και ότι δεν φοβόμαστε τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Παρακαλώ, να κάνουμε ησυχία, να λέμε το ψήφισμα, ησυχία. Το ψήφισμα, κυρίες και κύριοι, εδώ πρέπει να δώσουμε μερίδα. Σήμερα 21η Ιουνίου του 1993, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:30, συνήλθαν στο θέατρο Μπουρνέλη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 22, οι κατωτέρω υπογράφοντες φορείς, εκπρόσωποι πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, εκπολιτιστικής, θρησκευτικής δραστηριότητας της χώρας, οι οποίοι προειδοποιούν, καταγγέλουν και ζητούν ομοφωνή από τους πολιτικούς άρχοντες, ήδη πρώτον τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Κωνσταντίνο Καραμανλή, δεύτερον τον πρωθυπουργό της κυβερνήσεως κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τρίτον τον πρόεδρο της Βουλής κύριο Αθανάσιο Τσαλδάρη και τέταρτον τους κυρίους κυρίους καθόλου αρμοδίους υπουργούς τα εξής. Ύστερα από την ενιαία καταδίκη των νέων υπό έκδοση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων τύπου ΕΚΑΜ 666, από ολόκληρο τον ελληνικό λαό, τον κλήρο και τον μοναχισμό,
που υλοποιήθηκε σε πολλές πανελλαδικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από το έτος 1986 μέχρι σήμερα στην Αθήνα και την επαρχία, και δεύτερον από την επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος, την Ιερά Σύνοδο της Κρήτης, την Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους και την Εκκλησία των Βόχ Ελλάδος. Προειδοποιούμε ότι εάν η κυβέρνηση προχωρήσει στην έκδοση των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, ο ευσεβής κλήρος και λαός της Ελλάδος είναι έτοιμος να δώσει την τελική μάχη για την προσωπική του ζωή και ελευθερία, καθώς και την κατοχύρωση των συνταγματικών του δικαιωμάτων, με την πραγματοποίηση μεγάλου δυναμικού και πανελλαδικού συλλαγητηρίου δια της ενεργού πλέον συμμετοχής της Εκκλησίας, με κοδωνοκρουσίες και από άμβολος καλέσματος του ηρωικού ευσεβούς κλήρου και λαού δια την υπεράσπιση των ιερών και οσίων του. Η συγκέντρωση αυτή με πορεία προς την Βουλή των Ελλήνων θα είναι αποφασιστική και η παραμονή των ευσεβών πιστών στην πλατεία Συντάγματος έμπροσε του μνημείου του αγνώστου στρατιώτου θα είναι ημερών διαρκείας έως ότου η Βουλή των Ελλήνων απαντήσει ικανοποιητικώς στο δίκαιο αυτό έτοιμά μας που δεν είναι άλλο από την κατάργηση του νόμου 1599-86. Ότι η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα είναι αντισυνταγματική και παράνομη, διότι αφενός καταργεί συνταγματικές διατάξεις για την προσωπική εχεμήθεια και ελευθερία της ατομικής μας ζωής, ως φερούση στην ειδική μαγνητική ταινία πληροφοριών, δια της οποίας γίνεται ανασύσταση των ατομικών κάποτε καέντων φακέλων του έλληνος πολίτου. Εφόσον η ταινία αυτή μπορεί να φέρει το λιγότερο 100.000 λέξεις αόρατες, που δεν διαβάζονται με γυμνό μάτι και αφετέρου, η ύπαρξη αυτής της μαγνητικής ταινίας και των διαφόρων αοράτων συμβόλων που θα διαβάζονται με υπεριώδεις ακτίνες είναι στοιχεία που δεν αναφέρονται στο νόμο του 1988-91 και τα οποία φυσικά δεν εψήφισε η Βουλή των Ελλήνων. Εάν εν προκειμένου όπως ορισμένοι αχρόνως υποστηρίζουν ότι η υποχρεωτική αναγραφή του θρησκεύματος στις νέες ταυτότητες είναι δίθεν αντισυνταγματική, τότε πόσο μάλλον αντισυνταγματική και παράνομη κατά της προσωπικής μας ελευθερίας και της εθνικής μας ασφαλείας είναι η καθιέρωση του αοράτου αυτού ηλεκτρονικού φακελώματος των Ελλήνων μέσω των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων τύπου ΕΚΑΜ 666 του νόμου 1599-86 που δίθεν καταργήθηκε με τον νόμο 1988-91 ενώ στην ουσία παραμένει ενισχύει. Ως εκ τούτου ζητάμε πρώτον την κατάργηση του αντισυνταγματικού και παράνομου νόμου 1599-1986 καθώς και την αντισυνταγματική κατοχύρωσή μας ότι δεν θα ψηφιστεί μελλοντικός κανένας νόμος περί ΕΚΑΜ όπως ακριβώς έπραξε και η Πορτογαλία. Δεύτερον, την ματέωση της εκδόσεως των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, των νέων καρτών κοινωνικής ασφαλίσεως που πρόκειται να αντικαταστήσουν τα βιβλιάρια νοσηλείας όλων των Ελλήνων πολιτών από νηπίου μέχρι γέροντος. Των νέων υποειονδήποτε ηλεκτρονική μορφή καρτών εισόδου και εξόδου στις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης, την τηλεφωνική κάρτα με την ειδική μαγνητική ταινία και ό,τι είναι υποχρεωτικό για τον Έλληνα πολίτη και φέρει τα εν λόγω ηλεκτρονικά στοιχεία είτε με την μαγνητική ταινία είτε με αόρατα μικροτσίπς, παν δηλαδή το ηλεκτρονικό που έχει άμεση σύνδεση με την προσωπική ζωή και στέρηση της ελευθερίας του Έλληνος πολίτου. Τρίτον, την διατήρηση της παραδοσιακής μη ηλεκτρονικής τύπου ΕΚΑΜ ταυτότητος και των διαβατηρίων σύμφωνα με το καθεστώς που διατηρείται σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΟΠ. Και φυσικά δεν αναφερόμεθα σε εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν καν ταυτότητες με δακτυλικά αποτυπώματα, όπως είναι η Αγγλία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία κτλ. Τέταρτον, την κατάργηση της βανάψου δακτυλοσκοπήσεως του ανθρώπου από ειδικά ηλεκτρονικά μηχανήματα που ήδη χρησιμοποιούνται από την ελληνική αστυνομία για τους καταδικαζόμενους με κάποιο παράπτωμα Έλληνας πολίτας. Πολύ περισσότερο την παλαμοσκόπηση, η οποία ήδη εφαρμόζεται στα αεροδρόμια Kennedy και New York της Αμερικής. Πέμπτον, την αλλαγή πορείας των κομμάτων του ελληνικού
Κοινοβουλίου από το αντίχριστο ιδεολογικό πνεύμα της νέας εποχής ή της κανουμένης νέας τάξεως πραγμάτων προς τις παραδόσεις της φυλής μας και τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό, καθώς και την πιο στενή συνεργασία με τα ομόδοξα έθνη όπως είναι ο χυμαζόμενος σήμερα ποικιλοτρόπος ορθόδοξος σερβικός λαός. Διανατύχομαι. Διανατύχομαι ως έθνος της θείας ευλογίας εις όλους τους τομείς της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου μας, πραγματοποιουμένου του προφητικού λόγου του Σωτήρος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, εις πάντα τα ανωτέρω, έρχεται αρρωγός και η κραυγή 55 πανεπιστημιακών καθηγητών της Ελλάδος επί της πληροφορικής και όλων των επιστημών που δημοσιεύθηκε στις πολιτικές εφημερίδες του τόπου μας. Βλέπετε καθημερινή 13/6/93. Τέλος, προειδοποιούμε και πάλι ότι εν ώψη των εκλογών τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να λάβουν επισήμως θέση επί του σοβαρότατου αυτού θέματος του ηλεκτρονικού φακελώματος, άλλως ας μην αναμένουν την ψήφο των ευσεβών και πατριωτών ορθοδόξων χριστιανών. Οι εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής των Φορέων κατά του ηλεκτρονικού φακελώματος. Ένας από τους μεγάλους... Μα τώρα, άλλο, άλλο... Δεν μιλάει κανένας. Ένας από τους μεγάλους... Από τους μεγάλους... αγωνιστές... είπε και ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος Αυξέντιος, που από την αρχή μέχρι τώρα... μέχρι τώρα αγωνίζεται. Ως εκπρόσωπος αυτού, εγώ είμαι εκπρόσωπος. Ως εκπρόσωπος του μακαριωτάτου αυτού, σας στέλνω μόνο τις ευχές του από το κρεβάτι που είναι άρρωστος, ούτε δεν μπορούσε να βρεθεί. Τις ευχές και τον αγωνιστικό του... Ευχαριστούμε καταρχήν, διότι ας το προσέξουμε. Κάθε ένας που έρχεται εδώ είναι αγωνιστής, έρχεται με θυσία και Απόστολο, μπράβο, μάρτυρς και μάλιστα ογδοήτης. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην τιμήσουμε τους παρισταμένους, εκ των οποίων εκτός από αυτά τους ομιλητάς που παρευρίσκονται και τους είδατε, παρευρίσκονται οι εξής. Παρευρίσκεται ο σεβασμιότατος Χίου, ο κύριος Στέφανος. Λοιπόν, μισίων ορθοδόξων, ναι, χριστιανικά, το ξέρω. Ναι, πολύ σωστό. Παρευρίσκεται ο σεβασμιότατος επίσκοπος Μεθόνης, κύριος Αβράσιος. Αν είναι του σεβασμιότατου Κυπριανού, ανήκει στην Σύνοδο Συνοδικών Κυπριανών. Παρίσταται ο κύριος Γεώργιος Μελάς, μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών και Σωμάτων Ασφαλείας, ταξίαρχος εν αποστρατεία. Παρίσταται ο κύριος Ιωάννης Αγγελόπουλος, πρόεδρος της κοινότητος, της πρώτης κοινότητος και αγωνιστής από το 1924, των νησίων Ορθοδόξων Κλικενών. Παρίστατο ο κύριος Ανδρέας Πετρόπουλος, πρόεδρος του ΕΛΕΤ. Αλέξανδρος Καραδημήτρης, ο κύριος Αλέξανδρος Καραδημήτρης, εκπρόσωπος Παρατήματος Ελκής Μεσολογίου. Παρίστατο
Κώστας Σπυρόπουλος εκ μέρους του σωματείου ο Σωτήρ. Αρέσει και Σωτήρ. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Αρέστα το πρώτα, δεν μου ήρθα, δεν είναι. Συγγνώμη, αυτό εννόησα εγώ. Ναι, αυτό εννοείσαι, εντάξει, πάλι. Λοιπόν, ναι, να το πούμε, δεν, ο πατήρ Δημήτρης δεν εκπροσωπεί τον Σωτήρα, την πρωτοβουλία. Τα 250 σωματεία που διαβάσαμε. Λοιπόν, παρίσταται ο αγωνιστής ιστορικός συγγραφέας κύριος Αθανάσιος Καψιώτης και παρίστανται εκ των επιτροπών οι οποίες έγιναν της ενίσχυση αυτής της συγκεντρώσεως και προσέφεραν πολλά, ο κύριος Δημήτριος Μπακάλης, κύριος Νικόλαος Κασιώτης, που είναι αγωνιστές για την Ολυμπιακή που δεν πήρανε την κάρτα εισόδου, και ο κύριος Ιωάννης Κοστίνης. Όλους αυτούς τους ευχαριστούμε και όλους σας και όλοι. Μαζί με τον Χριστό είναι συντριπτική πλειοψηφία.